Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα. Να καλωσορίσω τον δόκτωρα Κλήτο Ιωαννίδη, συγγραφέα, καθηγητή φιλοσοφίας και θρησκεολόγο, καθώς επίσης και ένα φίλο πολύ πολύ καλό, που ήρθε σήμερα εδώ για ένα άλλο θέμα που θα ανακοινώσουμε προς το τέλος της εκπομπής, μεγάλο ενδιαφέροντος, μια και βασιζόμαστε απάνω σε αυτό για βοήθεια σε ό,τι αφορά τους νέους επιχειρηματίες, τον Ιωάννη Συρίγο, διευθύνων σύμβουλος σήμερα της Chief Aim. Το είπα. Σύμβουλος της εταιρείας πληροφορικής επίσης και καθηγητής, δόκτωρας τεχνητής νοημοσύνης. Γιάννη, για να μην ξεχνάμε. Καθηγητής δεν είμαι πια, αλλά ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί το έχουμε ανακοινώσει γι' αυτό με τους νέους επιχειρηματίες, έως και 30 χρονών, που θα μπορούν να πάρουν χρήματα, να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους, δίχως εγγύησης, δίχως να βάλουν υποθήκη τη ζωή τους ή την περιουσία τους, παρά μόνο να δώσουν μια καλή ιδέα. Θα μας τα πει ο Γιάννης ο Συρίγος προς το τέλος της εκπομπής. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ για να συνεχίσουμε ένα θέμα που αγαπήσαμε πολύ, συγκλονιστήκαμε πολύ χτες, κύριε Ιωαννίδη, σχετικά με τον Γέροντα Παΐσιο και τις προφητείες του. Και επειδή είδαμε κάποια στοιχεία τα οποία ταιριάζουν με το τι συμβαίνει σήμερα, αν μπορούμε να χαμηλώσουμε τη μουσική παρακαλώ, κάποια στοιχεία που ταιριάζουν με το τι συμβαίνει σήμερα και στην Κύπρο και γενικότερα με τους Ρώσους, με τους Ευρωπαίους, με την Τουρκία. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ζουρνατζόγλου. Ωραία, να ακούσουμε. Θα ακούσουμε και μαρτυρίες, αλλά θα ήθελα μια πρώτη δική σας προσέγγιση, κύριε Ιωαννίδη, σύντομα. Έχουμε ένα τηλέφωνο να το πάρουμε. Ο πατήρ Παΐσιος, όπως και όλοι οι μεγάλοι γέροντες, Πορφύριος, Σοφρόνιος, ήταν κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και ένας ασκητής μεγάλων μέτρων. Έφτασε σε πολύ μεγάλα ύψη, γι' αυτό είχε και τη δυνατότητα να εισέρχεται μέσα στο χρόνο και να μιλά για τα παρελθόντα, τα παρόντα και τα μελούμενα. Mm-hmm. Άλλωστε ήταν πνευματικό παιδί και ήταν το βαφτιστήρι του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη. Από εκείνον πήρε αρκετά μυστικά της πνευματικής ζωής και από εκείνον προέρχονται και προφητείες. Ωραία. Έχουμε τον συγγραφέα του βιβλίου, των βιβλίων μάλλον, τον οποίο είχαμε χτες αναφορές στην εκπομπή μας. Πρόκειται για τον κύριο Νικόλα Ζουρνατζόγλου. Κύριε Ζουρνατζόγλου, με ακούτε? Καλησπέρα κύριε Λίζα, καλησπέρα σας. Και καλό σας απόγευμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα έτσι αποδέχεστε να μας μιλήσετε μέσα από την εκπομπή. Ένας άνθρωπος που έχει γράψει αυτά, ξέρετε, γίνεται χαμός στα βιβλιοπωλεία. Όλοι ζητούν να αγοράσουν αυτό το βιβλίο, το δικό σας, γύρω από τις προφητείες που λέχθηκαν από τον Γέροντα Παΐσιο. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς έχετε έτσι μία σχέση με τα γραπτά αυτά και με τις μαρτυρίες αυτές, γιατί το ψάξατε και το αναλύσατε. Δώστε μας έτσι μια πρώτη αίσθηση αυτού που μεταφέρετε στα βιβλία σας σχετικά με τις προφητείες του Γέροντα Παϊσίου. Εν πρώτης, σεβαστή κυρία Ελίνα, χαιρετώ το περήφανο κυπριακό λαό, κλείνω γόνι στους ήρωες που πέσαν σε όλα τα παιδιά των μαχών της Κύπρου, κλείνω γόνι ευλαβικό και λέω ότι ο αγώνας τους δεν πήγε χαμένος, θα δικαιωθεί. Αυτό λέει ο Γέροντας Παΐσιος άλλωστε, έτσι. Μάλιστα. Ναι. Πείτε μου, αυτά που το λέει... Το 1988 γνώρισα για πρώτη φορά τον Γέροντα Παΐσιο, τον Ιούλιο του 1988. Mm-hmm. Πήγα την έρθα τον Γέροντα Παΐσιο στην Παναγούδα όπως πολλοί προσκυνητές. Mm-hmm. Μίλησα με τον Γέροντα. Ναι. Μίλησα με τον Γέροντα. Μιλήσατε με τον Γέροντα και σας έδωσε και ένα στυλό, αντιλαμβάνομαι, έτσι. Μίλησα με τον Γέροντα και ο Γέροντας, όταν μπήκα στο κελί του, στην Παναγούδα, ένιωσα ζεστασιά. Λες και βρισκόμουν στο σπίτι μου. Όταν ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ιδιαίτερος, με πήρε και καθίσαμε στην ανατολική πλευρά του κελιού του. Άρεσε την καρδιά μου στα χήμαρο και έρχεσαι να του μιλώ για τους βακαϊμούς και τα βάσανα τόσο δικά μου όσο της οικογένειάς μου. Οι γονείς μου ήταν χωρισμένοι εδώ και 20 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής, με έπιασε το παράπονο. Ο γέροντας με αγκάλιασε και μου είπε, «Παιδί μου, οι γονείς σου θα ξανασμίξουν». Την ώρα που φεύγαμε, με αγκάλιασε και με φίλησε, αναφωνώντας με πόνο, «Αχ, Νικόλαε,
Νικόλε, αναρωτήθηκα και προβληματίστηκα τότε γιατί ο γέροντας έδειξε ιδιαίτερη συμπάθεια στο πρόσωπό μου. Mm-hmm. Η μελωδιά θα εξελίχθηκε όσα τη συμπεριφορά του, διότι με τη χάρη που το διέκρινε προέβλεψε την επικείμενη τραγωδία που θα έπλεγε την υποβασανισμένη και διαλυμένη οικογένειά μου. Mm-hmm. Στις 10 Φεβρουαρίου του 1989, σε πυρκαγιά που ξέσπασε στην πολυκατοικία που δήμασε η Φραγκφούρτη της Γερμανίας, βρήκα τραγικό θάνατο η αδερφή μου Μαρία 34 ετών και τα δύο παλικάρια της. Ο Βασίλης 16 ετών και ο Χρήστος 14 ετών. Άρα το ένιωσε, μας λέτε τώρα προφανώς ο γέροντας, έτσι. Ναι, ο πόνος για την οικογένεια ήταν απερίγραφος. Στη μεγάλη δοκιμασία μας την παραμονή της αναχωρίας από τη Φραγκφούρτη για την Ελλάδα, 20 Φεβρουαρίου του 89, μεταφορά των θηριών και κοιμημένων, στις 7 το πρωί, πριν μεταβούμε στην εκκλησία, παρουσιάστηκε στη μητέρα μου σε όραμα η υπεραγία Θεοτόκος Έμφρονος, σε νεαρή ηλικία, γύρω στα 15, πάρα πολύ όμορφη και φορούσε βασιλική προφύρα, χρώματος γλυκού βυσσινή, ενώ ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι με χρυσά τα μάτια, έκλαιγε και της είπε: «Κλαις, ξέρεις που βρίσκεται η κόρη σου». Υπονούσε, φαίνεται, την ανάπαυσή τους και έδινε ταυτόχρονα ελπίδα στη μητέρα μου και μήνυμα παρηγοριάς σε όλους εμάς που προκαλούμαστε το Πανάγιο όνομά της. Έχω την πεποίθηση ότι για την εμφάνιση της Παναγίας στη μητέρα μου συνείδησε ο γέροντας για το πρεσβειόν του. Εννοείται ότι η Παναγία ήταν σαν να έδινε ένα μήνυμα στην μητέρα σας ότι είναι καλά η κόρη της που κάηκε σε αυτή την πυρκαγιά, έτσι. Ακριβώς, ότι ναι. Σε μια άλλη συνάντηση που είχαμε με τον γέροντα Παΐσιο και με τη μητέρα μου στη Σολωτή, είπε: «Τι να τους μνημονεύω, αυτοί είναι μάρτυρες, καταδραχτήκαν στους μάρτυρες». Άρα δεν υπάρχει θάνατος για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Όχι, για κανέναν άνθρωπο δεν υπάρχει θάνατος. Mm-hmm. Συγγνώμη, έχω αντίλογο τη φωνή μου, γυρίζει πίσω η φωνή μου. Δυστυχώς θα το υποστείτε, γιατί έχουμε αυτό το θέμα. Όχι. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, άρα και αυτό το επεισόδιο με το στυλό που σας χάρισε. Τότε ναι. Κυρία Λίντα, ναι. Ο γέροντας, όπως σας είπα, ασπάστηκε, ήμασταν 30 άτομα περίπου, μόνο εμένα με ασπάστηκε η αναφώνηση και όπως δικαιώθηκε εκ των πραγμάτων, του ζήτησα εγώ μια ευλογία φεύγοντας και ο γέροντας μου έδωσε το μαργαδόρο του. Βέβαια αυτό εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει για τη στιγμή. Mm-hmm. Στην πορεία του χρόνου σε σηματοδοτούσε την ευχή και ευλογία του γέροντος Παϊσίου να καλύψω μια πτυχή του τεράστιου πνευματικού του έργου. Να πούμε στους τηλεθεατές, κύριε Ζουρνατζόγλου, ότι μιλούμε μαζί σας, μιλούμε με τον συγγραφέα του βιβλίου που είχαμε εκθέσει προς τα έξω διάφορα αποσπάσματα. Και ναι, θα δώσουμε και τον τίτλο. Να πούμε επίσης, και θέλω να σας ρωτήσω απάνω στο εξής. Όταν πήγατε με την μητέρα σας ξανά στο γέροντα Παΐσιο για να μιλήσετε για αυτή τη μεγάλη τραγωδία, ναι. Του να καεί ζωντανή η αδελφή σας μαζί με τα δυο της τα παιδιά, δεν είναι εύκολο πράγμα. Τι σας είπε, πώς το αντιμετώπισε, τι μηνύματα σας έδωσε αυτός ο μεγάλος γέροντας? Ο γέροντας είπε: «Τι να τα μνημονεύσω αυτά τα κατατάχθηκαν σου μάρτυρες. Αυτοί έρχονται και πρεσβεύουν για εσάς». Ευλογούσε τη μητέρα μου κρατώντας το χέρι σε πάνω στο κεφάλι του για αρκετή ώρα. Mm-hmm. Μετά κάλεσε με το όνομα τη μητέρα της μητέρας μου, η οποία κατέρχεται από το τσουχού της Καπαδοκίας και τη χάνει πλησιόμα στο γιο Αρσενίου. Mm-hmm. «Έλα, κυρία Λίνα, να τα πούμε για την πατρίδα μας. Έχετε συναντώ στο γιο συχνά, τόσο στο κυρίο του στην Παναγούδα, όσο και στην αιραμονή του Ιωάννη του Θεού Σουρτή». Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι η παρηγοριά του γέροντα προς τη μεγάλη τραγωδία που υπέστη η οικογένειά σας. Απλά να ρωτήσω περαιτέρω για τις προφητείες, κύριε Ζουρνατζόγλου, που είναι και το θέμα των βιβλίων σας. Έχουμε συγκλονιστικές μαρτυρίες. Πριν πάμε στα διάφορα, επειδή είστε επισμηναγός, έτσι, εν αποστρατεία. Μάλιστα. Αυτό το θέμα με τα μήλια, είχε πει ο γέρον Παΐσιος ότι όταν φτάσετε να ακούσετε στην τηλεόραση να γίνεται θέμα για τα μήλια, το 6ο μήλι και το 12ο μήλι. Μάλιστα. Επίσης έχουμε μια άλλη αναφορά ότι παρουσιάστηκε σε ένα από τους ανθρώπους, από τους πιστούς και τους είπε πρόσφατα: «Πάρτε λάδι στο Άγιο Όρος, πάρτε αλεύρι, γιατί πρόκειται να συμβούν διάφορες καταστάσεις». Κοιτάξτε, κυρία Λίντα, mm-hmm. χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και διάκριση
δεν πρέπει να πιστεύουμε και ό,τι ακούμε και ό,τι διαβάζουμε. Μάλιστα. Πρέπει οι άνθρωποι να απευθύνονται στις πηγές. Υπάρχει η Ιερά Μονή Αγίου από το Θεό Σιρωτή. Μπορούν να επικοινωνούν με την Γερόσα την Ιγουμένη, την Γερόσα Φιλοθέη, με το μοναστήρι. Υπάρχουν οι πατέρες στο Άγιο Όρος, οι πατέρες στην Παναγούδα. Μην ακούνε τον καθέναν άσχετο και παραστήρονται. Και ο κόσμος δημιουργεί, βάζει πρόβλημα στο πρόβλημα που ήδη υφίσταται, που έχει ο καθένας σήμερα. Χρειάζεται πολύ προσοχή και διάκριση. Γι' αυτό σας βασιζόμαστε. Δεν πρέπει να ακούμε και να πιστεύουμε ό,τι ακούμε. Χρειάζεται προσοχή. Να απευθύνονται σε κατάλληλους ανθρώπους. Υπάρχει ο Πανιερώτος, ο Πατήρ Αθανάσιος, να απευθυνθούν στον Σεβασμιότατο, ο οποίος γνωρίζει τον Γιώργο Παπαϊσό τόσο καλός ο κανείς άλλος. Ωραία. Μην ακούνε ανεύθυνα δημοσιεύματα. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Ωραία. Εκείνο όμως που δίνουμε σημασία είναι στις μαρτυρίες που μας μεταφέρετε εσείς στα βιβλία σας. Ναι. Τι μπορείτε να μας πείτε, τι είναι το 12ο μίλι και το 8ο μίλι? Κοιτάξτε να δείτε, τα 6 ναυτικά μίλια, όπως ξέρετε, που το αναλύω στο βιβλίο μου, είναι τα εθνικά χωρικά ύδατα. Mm-hmm. Ναι. Τα εθνικά χωρικά ύδατα, ας πούμε, είναι ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Ναι. Πάντως, οι προφητείες του είναι ξεκάθαρες, κύριε Ζουρνατζόγλου. Είναι ξεκάθαρα. Ακριβώς, πράγματα. Ναι. Δεν είναι όπως αυτά τα ναι μεν, αλλά είναι πολύ, δηλαδή δίνει πολύ σαφή, με σαφή τρόπο το τι μέλη γενέστε. Και μάλιστα λέει, και το διάβασα στα βιβλία σας, ότι θα γίνει τώρα που είστε εσείς ζωντανοί. Αυτό μαρτύρησε. Κυρία Λίντα, ναι. Ήθελα να σας πω, πολλά θέλω να πω. Καταρχήν εγώ δεν είχα κανένα σκοπό να γράψω για τον Γιώργο Παΐσιο. Mm-hmm. Δεν είχα καμία πρόθεση, ούτε και ο σκοπό δεν είχα. Γιατί ποιος είμαι εγώ για να γράψω για τον Άγιο? Έτσι, αν θέλετε, μπορώ να σας πω κάποια πράγματα για το ιστορικό, αν θέλετε. Μπορώ να μιλήσω? Ναι, να σας ακούσουμε. Έτσι, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές το όλο σκεπτικό της αυτής ενέργειας. Βεβαίως. Το ιστορικό της όλης προσπάθειάς μου, καρπός της οποίας υπήρξε το παρόν βιβλίο, έχει ως εξής. Γνώρισε τον μακαριστό Γέροντα Παΐσιο το 1988. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ακούγοντας προσκυνητές και αγιορείτες πατέρες να φυγούνται διάφορες προσφυγές σε εμπειρίες για τον Θεοφόρο Γέροντα, αισθάνθηκα την ανάγκη να συγκεντρώσω τις μαρτυρίες αυτές. Με θέρμη καρδίας άρχισα τη συλλογή, η οποία υπήρξε επίπονη, διότι απαιτούσε πολύ χρόνο και συχνές μετακινήσεις στους τόπους διαμονής των ανθρώπων που προσφέρθηκαν να καθορίσουν μαρτυρίες τους. Πολύ σύντομα, στην αρχή ακόμα της ερευνάς μου, συνειδητοποίησα το πνευματικό θησαυρό που έκρυβαν οι μαρτυρίες των προσκυνητών. Και ότι σε κάθε μαρτυρία βρίσκει κανείς απαντήσεις σε διάφορους προβληματισμούς, ενώ παράλληλα μας προετοιμάζουν, ενδυναμώνουν και μας εμψυχώνουν για τα επερχόμενα που τόνιζε κατά επανάληψη ο γέροντας ότι θα ζήσουμε. Δεν είχα όμως την πρόθεση να αναλάβω προσωπικά την έκδοση κάποιου βιβλίου για τον γέροντα Παΐσιο. Καλά, αυτά θα τα πούμε και από κοντά πρώτα, αυτό θα σας φιλοξενήσουμε. Εκείνο που έχει σημασία και είναι το πιο σημαντικό να λεχθεί είναι ότι εσείς κάνατε πραγματικά ένα θαυμάσιο έργο, με την έννοια ότι βυθιστήκατε σε όλες αυτές τις μαρτυρίες και ο κόσμος θέλει να αγοράσει και να διαβάσει αυτά τα βιβλία. Και το δεύτερο σημαντικό, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι το γεγονός ότι αυτός ο γέροντας έζησε με τόση ταπεινότητα και τόση έτσι αυταπάρνηση και είχε αυτό το χάρισμα να μπορεί να διαβλέπει μέσα στους ανθρώπους την πίκρα, τα βάσανα και να δίνει έτσι και κάποιες πνευματικές εντολές σε αυτούς που τον πλησίαζαν. Εγώ ήθελα, καταλήγοντας κύριε Ζουρνατζόγλου, να μας πείτε η δική σας αίσθηση. Είναι ότι αυτές οι προφητείες, αφού βυθιστήκατε, διαβάσατε, αναλύσατε, καταγράψατε, άρχισαν να υλοποιούνται? Ναι. Μου επιτρέπετε, κυρία Λίντα, αναγκάστηκα υπό το περιστάσεων, έκανα ιστοσελίδα και μέσα εκεί, μετά από πολλή προσευχή και περίσκεψη, απεφάσισα και ανήρθα στην ιστοσελίδα μου το κείμενο το ονόμεσα «Νέες αποκαλύψεις». Και επιτρέψτε μου να σας πω κάποια πράγματα από εκεί πολύ σημαντικά. Να ακούσω. Και εκεί θα καταλάβει ο λαός του Θεού τι έρχεται. Mm-hmm. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Mm-hmm. Ανταποκρινόμενο στην παράκρισή σας, σπέβδομαι να μοιραστώ μαζί σας ορισμένα στοιχεία
από την ανεξάρτητη δεξαμενή πληροφοριών που αποτελούν οι λόγοι του μακαριστού Γέροντα Παΐσιου. Αν και έχω συνέστηση στην αξιότητό μου στη διαχείριση μοναδικής αυτής παρακαταθήκης, εντούτοις έχω έντονο το αίσθημα ευθύνης απέναντι στο Θεό, τον μακαριστό Γέροντα και τον λαό του Θεού. Καρπός του αισθήματος αυτού άλλωστε ήταν και η έκδοση όλων των σχετικών βιβλίων για τον Γέροντα. Αυτό το καταλάβαμε, κύριε Ζουρνατζόγλου. Όχι, έχει σημασία που σα το λέω. Ναι. Μπορείτε να μου αφήσετε, έχετε λίγο. Δεν έχω πολύ χρόνο. Okay. Ο τηλεοπτικός χρόνος, ξέρετε, γλιστρά. Γι' αυτό έχει προηγηθεί αυτή η πρόσκληση να είστε κοντά μας. Ναι. Και έχοντας πλήρη επίγνωση στη γενικότερη κατάσταση, κυρίως για το γιατί, το πώς και το ποιος, στασιολογώ σήμερα για σας τα παρακάτω χαρακτηριστικά σημεία. Μάλιστα. Πριν όμως από αυτό, επιτρέψτε μου να κάνω μερικές βασικές επισημάνσεις, οι οποίες βασίζονται τόσο στη μελέτη του λόγου υλικού, όσο και σε μια προσεκτικότερη παρατήρηση και εκτίμηση του γενικότερου πλαισίου. Ολόκληρη η ανθρωπότητα βρίσκεται στους έθνους καιρούς, τους πραγματικούς έθνους καιρούς, στους οποίους αναφέρεται ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη. Άρα, βρισκόμαστε τώρα στους έσχατους καιρούς. Ακριβώς. Αναμένονται έτσι γεγονότα τέτοια που θα συγκλονιστούν τα έθνη. Θα συγκρουστούν τα έθνη. Μάλιστα, θα συγκρουστούν τα έθνη. Ναι. Ακόμη και αν έχει καταντήσει πια να ακούγεται γραφικό, χάρη στις γνωστές επικοινωνικές τακτικές και μεθοδεύσεις, όλα εξελίχθηκαν μέχρι σήμερα βάσει προσεκτικού σχεδιασμού, σύμφωνα με πρωτόκολλα και όχι μόνο συνταχθέντα από παλιά, εδώ και τουλάχιστον 250 χρόνια. Ναι. Βλέπετε βιβλίο Μαρτυρίας Προσιδών, 5η έκδοση, σελίδα 96 και γενικότερα σελίδα 80 έως 105. Η 11η Σεπτεμβρίου 2001 σηματοδότησε την είσοδο όλης της ανθρωπότητας στην τελική φάση του όλου σχεδίου. Με την καταστροφή των δύο πύργων, έτσι. Ακριβώς. Βλέπει βιβλίο Γιώτος Πασίου Αγιορείτου, Λόγοι Β, Πνευματική Αφύπνιση, Ιερών Εξηγαστήρων, Ευαγγελίσης Ιωάννης, στο Θεολόγος της Ερωτήρης Θεσσαλονίκης. Σχετικά με το ότι όλα αυτά αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου, ο Γιώτας Παΐσιος είχε πει χαρακτηριστικά: «Μου λέει ο λογισμός ότι 5 άτομα κάνουν κομμάτι τον κόσμο ολόκληρο. Δεν ξέρω πού είναι ή ποιοι είναι, αλλά ξέρω ότι είναι 5 άτομα, όλα και όλα». Αυτά τα παγκοσμίως που υποσκάπτουν την ειρήνη, υποσκάπτουν ακριβώς τις αρχές της χριστιανικής θρησκείας. Ναι. Απλά έτσι θα επανέλθω, απλά έτσι σας το γνωρίζετε και εσείς και όλος ο κόσμος, Άγιοι σαν τον Γέροντα Παΐσιο βγαίνουν κάθε 1000 χρόνια. Αυτό το γνωρίζουμε, γι' αυτό αφιερώνουμε πρόγραμμα. Ήταν δώρο του Χριστού και της Παναγίας, ναι, στην ανθρωπότητα και στην Ορθοδοξία. Μάλιστα. Αυτό ο Γέροντα Παΐσιος είναι ένα κομμάτι του Χριστού στη γη. Μάλιστα. Προχωρώ. Για τις εξελίξεις στο άγνωστο μέλλον που αφορούν την Ελλάδα. Mm-hmm. Κάποια ηγουμένη μεγάλο μοναστηριού της Μακεδονίας μου μετέφερε τα εξής. Ο Γέροντας το 1983 στη Σρωτή είχε αναφέρει συγκεκριμένα: «Θα έρθει καιρός που θα ανεβοκατεβαίνουν κυβερνήσεις, θα αναλάσσουν τα κόμματα, θα ανακαλούνται διατάγματα, θα ψηφίζονται νόμοι και θα καταργούνται άλλοι. Και θα επικρατεί σύγχυση και ταραχή. Mm-hmm. Τότε όμως θα αντιδράσουν λίγοι πιστοί χριστιανοί και το κουκουέ». Μας έκανε πολύ εντύπωση εκείνο που είπε για το κουκουέ και γελάσαμε. Θυμάμαι, είπε επίσης, ότι εμείς θα τα βλέπαμε όλα αυτά, ενώ εκείνος όχι. Και ακολουθούν τα γεγονότα. Άρα, μας λέτε ότι κάποια πράγματα έχουν ήδη επαληθευθεί. Θα βλέπετε όλα. Ναι. Τώρα, θα μπω σε ένα σημαντικό κομμάτι, κύριε Ζουρνατζόγλου. Αν μου επιτρέπετε, ναι, θα ναι, δούμε ένα ρεπορτάζ που αφορά την Κύπρο. Αυτά μάλιστα που είπε για την Κύπρο. Μείνετε μαζί μας, έτσι, παρακαλώ, μείνετε μαζί μας, να το ακούσουμε, να το παρακολουθήσουμε με τους τηλεθεατές. Ευλογημένα. Και να ακούσω αμέσως μετά, πριν πάρω και την, εδώ από τους φιλοξενούμενους μας και από τον κόσμο, τηλεφωνήματα, θα ήθελα να ακούσω την δική σας άποψη ό,τι αφορούσε την Κύπρο. Την Κύπρο την αγαπούσε πολύ ο Γέροντας. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά μέσα σε αυτά που διάβασα από τα βιβλία σας λέει ότι οι Κύπροι πρέπει να μετανοήσουν για να ελευθερωθεί ο τόπος τους. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε συγκεκριμένα και επιστρέφουμε για να έχουμε κοντά μας ξανά τον κύριο Ζουρνατζόγλου. Επαναλαμβάνω, είναι ο άνθρωπος που κατέγραψε τις μαρτυρίες των προφητιών. Πάμε να δούμε.
Ακούστε μαρτυρίες για τις συγκλονιστικές προφητείες του Γέροντα Παϊσίου για την Κύπρο, όπως αυτές καταγράφηκαν στον δεύτερο τόμο του βιβλίου του Νικόλαου Τζουρνατζόγλου «Μαρτυρίες προσκυνητών». Το 1985, μία ομάδα Κυπρίων επισκέφθηκε τον Γέροντα Παϊσίο. Κάποιος τον ρώτησε: «Γιατί, Γέροντα, επέτρεψε ο Θεός να εισβάλλει στην Κύπρο μας ένας βάρβαρος λαός, να σκοτώσει αθώους, να ατιμάσει και να βιάσει?» Και ο Γέροντας απάντησε: «Αυτό έγινε διότι η Κύπρος, από νήσος Αγίων, κατάντησε νήσος αμαρτίας και κολασίας. Όταν θα επιστρέψετε στο δρόμο του Θεού, τότε η Κύπρος θα ελευθερωθεί. Αν υπήρχε κι άλλος χειρότερος και πιο βάρβαρος εχθρός από τους Τούρκους, σε εκείνον θα επέτρεπε ο Θεός να τα κάνει όλα αυτά». Αμερικανός γερουσιαστής αποκάλυψε στον Γέροντα ότι το αρχικό σχέδιο των Αμερικανών δεν προέβλεπε κατάληψη της Κύπρου από τους Τούρκους. Αυτό ήταν αποτέλεσμα του ότι η κατάσταση ξέφυγε κάποια στιγμή από τον έλεγχο. Αυτό από μαρτυρία Αγιορείτη Ιερομόναχου, πνευματικού τέχνου του Γέροντα Παΐσιου. Σε άλλη περίπτωση, ο Γέροντας είπε: «Το πρόβλημα της κατοχής της Κύπρου είναι κατά βάση πνευματικό. Με μία εβδομάδα νηστεία και προσευχή από μέρους των Ελλήνων της Κύπρου, οι Τούρκοι θα φύγουν από μόνοι τους. Σε επισήμανση ότι κατά την παράδοση πριν ελευθερωθεί η Κύπρος, οι Τούρκοι θα κάνουν μεγάλες σφαγές», ο Γέροντας είπε χαρακτηριστικά: «Αυτά είναι προπαγάνδα των Τούρκων». Σε ερώτηση για το ποια είναι η ενδεδειγμένη στάση των Κυπρίων απέναντι στους Τούρκους, ο Γέροντας είπε: «Να είστε καλοί και να μην φοβάστε τίποτα. Ο Θεός διώχνει τον εχθρό όταν ο λαός μετανοήσει». Όταν ρωτήθηκε από κάποιον προσκυνητή για το αν θα λυθεί το Κυπριακό, ο Γέροντας απάντησε: «Τι να σου πω, ευλογημένε. Όπως έγιναν τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο. Εμείς συνέχεια προσευχόμαστε να βρουν τη λύση τους, αλλά το Κυπριακό μοιάζει με το πηγάδι για το οποίο τσακώνονταν δύο μονές και θα παίρνει το νερό. Και επειδή δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν, έριξαν μέσα έναν ογκόλιθο και το έφραξαν. Όταν πέρασαν τα χρόνια και οι μονές βρήκαν πώς θα μοίραζαν το νερό μεταξύ τους, δεν είχαν μέρος να σταθούν οι μοναχοί για να μπορέσουν να βγάλουν τον ογκόλιθο. Πράγματι, όλοι, και οι Τούρκοι και εμείς, θέλουμε να το λύσουμε. Αλλά όπως οι μοναχοί δεν είχαν τόπο να καθίσουν για να τραβήξουν τον ογκόλιθο, έτσι και οι κυβερνήσεις δεν έχουν τρόπο για να μπορέσουν να συμφωνήσουν για τη λύση». Σε σχετική ερώτηση πρώην αγωνιστή της ΕΟΚΑ, ο Γέροντας Παΐσιος είχε πει: «Να περιμένετε, εννοώντας διαλύσεις στο Κυπριακό. Η Τουρκία θα διαλυθεί και μάλιστα σύντομα». Από τις παραπάνω μαρτυρίες προκύπτει πως με τις παρούσες συνθήκες δεν φαίνεται λύση στο Κυπριακό. Η Κύπρος θα απελευθερωθεί ανέμαχτα μετά την δεύτερη φάση των γεγονότων. Όλα αυτά στο βιβλίο του Νικόλαου Τζουρνατζόγλου «Μαρτυρίες προσκυνητών». Άρα, κύριε Τζουρνατζόγλου, μπήκαμε σε αυτούς τους έσχατους καιρούς και σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες Αγίων, αλλά σύμφωνα και με αυτήν που αγαπούμε πολύ, του Γέροντα Παϊσίου. Μάλιστα. Ακούσατε αυτά που λέχθηκαν για τον τόπο μας. Ακριβώς. Είναι στην ιστοσελίδα μου αυτά, όπως ήταν. Ναι, από εκεί τα πήραμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Ακούσατε, προσέτρεξε κοντά σας ο Μιχάλης, του οποίου δεν θα πούμε το επίθετο, γιατί ο ίδιος θέλει να μην πούμε το επίθετο. Ναι, σωστά. Σεβόμαστε την επιθυμία του, ναι. Είχε μια έτσι πραγματικά ευλογημένη εμπειρία, θα έλεγε κανείς, κατά τη διάρκεια της εχμαλωσίας του, που έγινε γνωστή ευρύτατα και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δίνει μαρτυρία, έδωσε μαρτυρία και στην εκπομπή μας ο Μιχάλης, ότι επαρίστατο όλη την ώρα κοντά του ο Γέρον Παΐσιος μετά την κίνησή του. Δηλαδή, ενώ δεν υπήρχε εν ζωή όπως την εννοούμε στον υλικό κόσμο, ο Γέροντας Παΐσιος ήταν εκεί και του κρατούσε ουσιαστικά το χέρι του Μιχάλη. Με ακούτε, κύριε Τζουρνατζόγλου? Ήρθε σπίτι μου ο κύριος Μιχάλης και πήρα συνέντευξη. Πράγματι ήταν μια συγκλονιστική μαρτυρία. Τρεις μήνες ο Γέροντας Παΐσιος ήταν δίπλα του, τον καθοδηγούσε, τον κατήθηνε. Και τον απελευθέρωσε στην ουσία και δικαιώθηκε και αποκαταστάθηκε. Το στήριξε πνευματικά και ηθικά από κάθε πλευρά ο Γέροντας Παΐσιος. Άρα από αυτά που γνωρίζετε και από αυτά που ζήσατε και από αυτά που ακούσατε, να θεωρήσουμε ότι θάνατος δεν υπάρχει σύμφωνα με τον Γέροντα Παΐσιο? Όχι, δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει μετάβαση, δεν υπάρχει θάνατος. Φεύγουμε από το θάνατο κόσμο και πάμε στο πνευματικό, στον άειλο. Η παρουσία μας στη ζωή, σεβαστή αδελφούλα μου, εδώ ήρθαμε να δώσουμε εξετάσεις, να αγωνιστούμε, να αναπάσουμε τον Θεό, να δώσουμε χαρά στον Χριστό, στην Παναγία και στους Αγίους, να ομολογήσουμε Χριστό. Δεν ήρθαμε εδώ να χτίσουμε εργοστάσια, βίλες, κότερα και αεροπλάνα. Ήρθαμε να δώσουμε μαρτυρία, δίνουμε εξετάσεις αυτή τη ζωή, να το καταλάβουμε. Ναι.
Και το άλλο, επειδή είναι πολύ δυνατή η δική σας η εμπειρία, εσείς που χάσατε την αδερφή σας και τα δύο παιδιά σε πυρκαγιά, όταν σκέφτεστε, όταν αναλογίζετε αυτή την πολύ επώδυνη εμπειρία, γιατί περάσαμε κι εμείς πρόσφατα 13 θύματα μέσα σε αυτό το ολοκαύτωμα που έγινε στο Μαρί, ποια είναι η σκέψη που θέλετε να διατηρεί σε ειρήνη και σε γαλήνη αυτούς τους συγγενείς, κυρία Ζουρνατζόγλου? Απλά θα ήθελα να προσθέσω, σε 12 χρόνια έβγαλα 10 φέρετρα από το σπίτι μου, 5 από το πατρικό μου σπίτι και 5 από τη μητέρα μου. Mm-hmm. Τα γεύτηκα όλα στη ζωή μου. Mm-hmm. Από το Θεό παρακαλώ, μέχρι την τελευταία στιγμή που θα χτυπάει η καρδιά μου, να μην μου στερήσει τον πόνο στο σώμα μου και στη ψυχή μου. Γιατί ο πόνος είναι η παρουσία του Θεού, μας δείχνει τη μνήμη θανάτου και μας δείχνει ότι οδεύουν προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Πρέπει να αγωνιζόμαστε. Mm-hmm. Να σκέφτονται τον ουρανό, να αγωνίζονται καλύτεροι, διότι όταν ο πονεμένος δεν κλαίει και δεν μερολογεί μέρα νύχτα και ο απεναντίας βελτιώνεται πνευματικά, μπαίνει μέσα στην εκκλησία, ζει μυστηριακή ζωή, εξομολογείται, κοινωνεί, νηστεύει, κάνει ελεημοσύνες, στηρίζει τον κόσμο, βελτιώνει τον εαυτό του, δουλεύει πάνω στον εαυτό του, τότε βοηθάει τους συγκεκριμένους επάνω στον ουρανό. Με τη μετάνοιά του, με τη μεταστροφή του, με την αναγέννησή του, δίνει χαρά στους κεκοιμημένους. Βεβαίως η αναγέννηση αυτή δίνει μόνο χαρά, τη χάρη του Θεού και την ευλογία του, άρα είσαι συνεχώς σε μια συνεχή και διαρκή χαρά. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Σας ευχαριστώ, κύριε Ζουρνατζόγλου, θα είναι τιμή μας που θα σας έχουμε μαζί μας σε λίγο καιρό. Πραγματικά δημονούμε. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να πάρω και τις άλλες δύο γραμμές και θέλω τα σχόλιά σας. Παρακαλώ. Καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Μιλούμε μαζί με τον... Με τον κύριο Βαρδάκα. Κύριε Βαρδάκα, είστε ο δόκτωρ Βαρδάκας, Κωνσταντίνος. Ναι, χαιρετισμού ναι. Στην ηρωική Κύπρο. Σας ευχαριστούμε, δόκτωρ Βαρδάκα. Είμαι οδοντίατρος, διδάκτορος ταπειθία, αλλά έχω και άλλη ιδιότητα. Είμαι σύμβουλος διαχείρισης κρίσεων στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Ξέρετε, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στη δημοφιλή εκπομπή σας και με τους εκλεκτούς καλεσμένους σας που δεν τους βλέπω, αλλά άκουσα τον κύριο Ζουρνατζόγλου προηγουμένως, που εδώ στην Ελλάδα είναι μια καθαρή πηγή παρακαταθήκης πληροφοριών, μαρτυριών για τον Γέροντα Παΐσιο. Σας θυμάει το γεγονός ότι αφιερώνεται δημοσιογραφικό χρόνο στη μνήμη αυτού του Γέροντα που είναι ο πρωταγωνιστής των ημερών μας, γιατί με τα λεγόμενά του πριν 30 χρόνια σηματοδότησε γεγονότα πάνω στα εθνικά μας θέματα που ξεπροβάλλουν στις ημέρες μας. Λοιπόν, να μην σας τρώω το χρόνο σας, να σας πω μια προσωπική μου μαρτυρία. Παρακαλώ. Γρήγορα. Παρακαλώ, σας ακούω. Το Γέροντα δεν το γνώριζα. Mm-hmm. Όμως είχαμε κοινούς γνωστούς που μου μετέφεραν τις ευχές και τις συμβουλές του στο ιατρείο μου. Φυσιογνωμικά το γνώριζα από φωτογραφίες. Μάλιστα. Τέλη Μαΐου του 1995, ένα χρόνο μετά την κοίμησή του, mm-hmm. κατέβηκε στην Αθήνα από το Άγιο Όρος για προσκύνηση η τίμια ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου από το Πολύπαθο Βατοπέδι. Mm-hmm. Εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί την προσκύνησαν, αλλά και αν θυμάμαι καλά και η Βουλή των Ελλήνων δέχτηκε την ευλογία της επίσκεψης της τίμιας ζώνης. Τα ΜΜΕ εκείνη τη χρονική περίοδο κάλυπταν το συγκινητικό αυτό προσκύνημα, ταυτόχρονα όμως άρχισε να δημιουργείται και θόρυβος για την τυχόν εμπορική εκμετάλλευση αυτής της επίσκεψης. Mm-hmm. Την τίμια ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου εξαιτίας του συνωστισμού του κόσμου την προσκύνησα προσωπικά τα ξημερώματα στις 3 η ώρα το πρωί στις 29 Μαΐου του 1995. Ναι. Μετά δύο μέρες ακριβώς, την 1η Ιουνίου, μόλις είχα ξυπνήσει, απέναντι από το κρεβάτι μου, ναι. βλέπω ζωντανό τον Γέροντα Παΐσιο. Ναι. Τρόμαξα και έκανα το σταυρό μου. Ναι. Ο Γέροντας μου έγραψε και μου είπε να ερεμήσω. Ναι. Κάθε μου λέει να σου πω κάτι. Ναι. Κώστα, σου φέρνω την ευλογία της Παναγίας μας από το Άγιο Όρος. Αύριο θα σε καλέσουν σε μία εκπομπή στην τηλεόραση. Mm-hmm. Θα πας και θα δώσεις μαρτυρία. Και συνέχισε, ακούστε με τι συνέχισε, τα θυμάμαι σαν να ήταν χθες. Σε λίγο καιρό, παιδί μου, ολόκληρη Ελλάδα και η Κύπρος θα αναστηθεί. Ο λαός θα τιμάει την ανάσταση του Κυρίου μας. Και την Κυριακή της Αναστάσεως
μετά τη λειτουργία της αγάπης στους δρόμους των πόλεων θα λιτανεύουν την εικόνα του Αναστάτους Κυρίου μας σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για το μεγάλο θαύμα που θα γίνει στο έθνος μας. Με αυτά που μου είπε, χάθηκε, αποσβολώθηκα γιατί μερικά και μερικά λεπτά έκανα για να συνέλθω. Αντιλαμβάνομαι. Αυτά που άκουσα από τον Γέροντα μου έμειναν εξίτηλα μέσα μου εδώ και 16 χρόνια και αυτά σας τα μεταφέρω από το βάθος της καρδιάς μου. Το συγκλονιστικό όμως ήταν ότι την επόμενη μέρα, δίχως να έχω καμία σχέση με τηλεοπτικά μέσα, με κάλεσαν να συμμετάσχω σε μεγάλο κανάλι. Μεγάλο κανάλι όπως λέμε. Λοιπόν, σε εκπομπή υψηλής τελεθέασης με θέμα σχετικό με τα θαύματα. Στο πάνελ συμμετείχαν διακεκριμένα πρόσωπα της εκκλησιαστικής και της κοινωνικής ζωής. Η παρουσία μου κρίθηκε αναγκαία γιατί έπρεπε με την ιατρική μου ιδιότητα να εξηγήσω ένα πρόσφατο ιατρικό θαύμα που έκαναν οι νεοφανείς άγιοι της Λέσβου, Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη στον πατέρα μου, που έγινε τότε ευρέως γνωστό. Σας παρακαλώ εδώ, κάντε μία επισήμανση ότι αυτοί οι Άγιοι, οι νεοφανείς σας δίνουν ιδιαίτερη ευλογία στο μαρτυρικό νησί σας, γιατί την εποχή που ανεβρέθηκαν τα ιερά τους γύψανά την εκείνη τη χρονιά, έγινε και η δική σας ανεξαρτησία και απελευθέρωση. Έχουμε εδώ τον καλύτερο φίλο του Αγίου Ραφαήλ, αν μου επιτρέπετε να το πω. Είναι ο Κλήτος ο Ιωαννίδης, που έγραψε βιβλία γι' αυτό. Την αγάπη μου, την αγάπη μου. Σας χαιρετώ και εγώ, γιατρέ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες της γνωστής σήμερα δημοσιογράφου παρουσιάστριας ειδήσεων σε κρατικό κανάλι, η συζήτηση πήρε άλλη κατεύθυνση με βαρύς χαρακτηρισμούς απαξίωσης του ιερού σεβάσματος της τίμιας ζώνης υπεραγίας Θεοτόκου. Τότε κατάλαβα ότι ο Γέροντας προγνώριζε το γεγονός αυτό της απαξίωσης και με προέτρεψε με το όραμα αυτό, με συγχωρείτε, ένα ζωντανό όραμα, είμαι γιατρός και καταλαβαίνετε. Έχω και εγώ τις αιμονές μου και τα λοιπά, λέω πώς είναι δυνατό να συμβεί. Το έζησα, γι' αυτό και το μαρτυρώ και το ομολογώ. Και το σεβόμαστε. Και το μαρτυρώ και το ομολογώ σε όλη μου τη ζωή, γιατί το έζησα. Μάλιστα. Λοιπόν, επικαλέστηκα τότε την ευλογία της Παναγίας μας και του Γέροντα Παϊσίου και με την αντικειμενική τοποθέτηση της συντονίστριας δημοσιογράφου έλαβα τον απαιτούμενο χρόνο να τοποθετηθώ εκ βάθους ψυχής στους απαξιωτικούς ισχυρισμούς. Φαίνεται ότι κάτι έκανα. Γιατί άλλαξε η τροπή της συζήτησης, κατακεραυνώθηκαν οι αντικείμενοι και την επόμενη μέρα από διάφορες γωνιές της Ελλάδος άγνωστοι μου τηλεφωνούσαν και μου απέδιδαν συγχαρητήρια. Όμως γνώριζα καλά ότι τίποτε δεν έκανα μόνος μου και ότι η βοήθεια ήρθε από τον Γέροντα Παΐσιο. Είναι σημαντικό ότι ομολογείτε και το μαρτυρείτε εσείς ένας επιστήμονας, καθηγητής της ιατρικής μάλιστα και της οδοντιατρικής. Της οδοντιατρικής με δύο πτυχία παρακαλώ να. Με ένα οικονομικό και ένα. Λοιπόν, και το ομολογείτε. Δεν έχουν σημασία τα πτυχία. Δεν έχουν σημασία τα όχι, πτυχία. Προέρχεστε από μια θετική σκέψη και ξέρω ότι πολλές φορές η επιστήμη αμφισβητεί κάτι που δεν έχει τον τρόπο να το εμπειρατωθεί. Δηλαδή... Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως και αν με κρεμάσουν ανάποδα, εγώ θα ομολογώ ότι είδα τον Γέροντα Παΐσιο ζωντανό μετά την κοίμησή του. Ένα χρόνο μετά την κοίμησή του. Μάλιστα. Λοιπόν, φαίνεται. Προσέξτε κάτι, το όλο γεγονός αυτό σφράγισε την πίστη μου ότι ο Γέροντας Παΐσιος ένα χρόνο μετά την κοίμησή του έχει την παρουσία της Αγιότητας στο ουράνιο θυσιαστήριο και νοιάζεται συνέχεια για τα ιερά και τα όσια της πίστης και της πατρίδας μας. Το αντιλαμβάνομαι. Πιστεύω ακράβατα ότι και σήμερα αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ο κύριος Ζουρναζό. Μαζί με άλλους ομολογητές ο Γέροντας Παΐσιος αόρατα διαδηλώνει παρακλητικά υπέρ των αναξιοπαθούντων Ελλήνων ανέργων αλλά και των Κυπρίων σκλαβωμένων αδερφών μας που τους αγαπούσε ιδιαίτερος. Δόκτωρ Βαρδακά, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, παρακαλώ. Τι θαύμα ήταν αυτό, αν μπορείτε να μας πείτε πολύ περιληπτικά για τον πατέρα, για τον πατέρα μου. Ναι, άμα θα σου το πω θα σηκωθεί η τρίχα. Λοιπόν, ο πατέρας μου είχε βάλει μοσχεύματα το 1989 στο Λονδίνο, στην καρδιά του, τα οποία το 1995 μπούκωσαν, στένωσαν, με αποτέλεσμα οι γιατροί να μην του δίνουν καμία ελπίδα σωτηρίας.
Τον είχαν ξεγραμμένο και από τον Άσο και από τον Ιπποκράτη εδώ στην Αθήνα. Άρα καρδιά, έτσι. Καρδιά. Μου λέει, μου λέει, παιδάκι μου λέει, ένας είναι ο γιατρός, ο Θεός. Με πάσε παρακαλώ στους Αγίους στη Μυτιλίνη. Όπως ήταν κίτρινος, άρρωστος, δεν μπορούσε να αναπνεύσει με δύσπνια, έκανα το κουράγιο, Φεβράριο του 95, τον πήγα στη Μυτιλίνη αεροπορικός. Προσκυνήσαμε και στην επιστροφή, κύριε Αγίτα. Mm-hmm. Βλέπω τον πατέρα μου να κοκκινίζει. Λέω από συγκίνηση, κοκκινίζει, γιατί κοκκινίζει. Ναι. Άρχισε να συνέρχεται ο άνθρωπος. Αλλά εγώ σαν γιατρός είχα μείνει στα ιατρικά δεδομένα που είχα πάρει πρόσφατα από τον Άσιο και από τον Ιπποκράτιο. Έκανα και μία υπέρβαση και λέω πατέρα να δοκιμάσουμε πάλι στο Λονδίνο εκεί που χειρουργήθηκε να ξαναπάς. Mm-hmm. Και πήγαμε στο Λονδίνο. Λοιπόν, όμως αυτές τις ημέρες ο πατέρας μου βελτιωνόταν. Mm-hmm. Όταν πήγαμε στο Λονδίνο και του κάναμε στεφανιογραφία. Ναι. Ο γιατρός του είπε, ο καθηγητής καρδιοχειρουργικής του είπε, κύριε Βαρδάκα, για ποιο λόγο ήρθατε. Λέει, γιατί με αυτό το και αυτό. Λέει, όχι κύριε Βαρδάκα, τα μοσχεύματά σας είναι πεντακάθαρα, ολοκάθαρα. Λοιπόν, είχαμε, προσέξτε, μία γνωμάτευση εδώ στην Ελλάδα και μία γνωμάτευση στο Λονδίνο. Και οι δύο ήταν γνήσιες συγγνωματεύσεις, όμως το θαύμα του Αγίου Ραφαήλ ήταν ολοζώντανο. Ο πατέρας μου έζησε άλλα 11-12 χρόνια και δόξα τω Θεώ αναπάθηκε εν κυρίω, ειρηνικά, και ομολογώ και από το θαύμα του πατέρα μου σαν γιατρός. Κύριε Βαρδάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ συγκλονιστικά όσα μας είπατε. Θα επανέλθουμε κάποια στιγμή, γιατί εμείς εδώ αγαπούμε πάρα πολύ τον Γέροντα Παΐσιο και πιστεύουμε. Να είστε καλά. Θα πάρω άλλη μία τηλεφωνική και είμαι σίγουρο ότι έχετε πάρα πολλά να σχολιάσετε. Παρακαλώ. Ναι, είστε στον αέρα. Ναι, γεια σας, το όνομά σας. Ανδρέα Ξενοφόντο. Ναι, κύριε Ξενοφόντο, σας ακούμε. Ναι, εγώ γνώρισα τον Γέροντα Παΐσιο το 1989. Mm-hmm. Μετά από προσωπικά προβλήματα, το επισκέφτηκα, έκατσα μαζί του σχεδόν μια... Τον ρώτησα και για την Κύπρο. Τι αν θα φύγουν οι Τούρκοι από την Κύπρο. Ναι, κύριε Ξενοφόντος, τι σας είπε. Και μου απάντησε, βέβαια θα φύγουν. Πώς, εμείς είμαστε αδύναμοι, δεν μπορούμε να τους διώξουμε. Mm-hmm. Θα φύγουν από μόνοι τους, μου λέει. Mm-hmm. Θα ανοιχτεί ένας πόλεμος στην περιοχή, θα πάει γύρω στα 4 χρόνια. 4 χρόνια. Και θα είναι σχεδόν παγκόσμιος μου. Θα συμμετάσχουν πολλές δυνάμεις προφανώς. Ναι. Και θα αναγκαστεί να μεταφέρει όλα τις το πολεμικό υλικό και τα στρατεύματα που έχει στην Κύπρο, ναι, να τα πάρει να αντικαταστήσει τα μάχημα. Μάλιστα. Και εσείς όπως φύγατε, ναι, με τα λεωφορεία, με τα φορτηγά, ναι, με τα τράκτα, έτσι θα πάτε πίσω. Και πρώτα θα γίνουν, θα σκοτωθεί ο κόσμος που είπα, εμείς δεν θα συμμετέσχουμε τίποτε. Mm-hmm. Θα σκοτωθούμε, γιατί ποιος φεύγει τώρα από το σπίτι του που εκεί γέννησε τα παιδιά του, τα πάντρεψε, έστω για να είναι δικά του. Το ίδιο θα γίνει και στην ελεύθερη μέση. Δηλαδή? Θα έρθουν οι Τούρκοι να πάει στα σπίτια τους, οι Τουρκοί. Α, θα γίνει ανταλλαγή πληθυσμών, να πάει ο καθένας στο σπίτι του. Ναι. Αυτά σας είπε ο Γέρον Παΐσιος. Και ακούστε το, ναι, πιο παράξενο. Ναι. Του λέω εγώ, καλά πότε θα γίνει. Και δεν θα πάει τόσο όσο πήγαινε ο κομμουνισμός στη Ρωσία. 70 πόσα χρόνια. 77. Μα το 89, ναι, ο κομμουνισμός έστεκε. Του λέω Γέροντα, ο κομμουνισμός δεν έπεσε. Ναι. Τρέμουν τα πόδια του Σεργίου, μου λέει. Όπου να είναι χράπ και ζωριάζεται. Αλλά στην Κύπρο δεν θα πάει τόσο καιρό. Προέβλεψε λοιπόν και την πτώση του... Ναι. Και γιατί θα γίνει ο πόλεμος. Ο πόλεμος θα γίνει για το νερό. Αλλά δεν μου εξήγησε ποιο νερό. Μπορεί να είναι το θαλασσινό νερό. Μπορεί να είναι η εποχή μας τώρα. Δεν το γνωρίζω. Είναι συγκλονιστική η μαρτυρία σας, κύριε Ξενοφόντος. Από πού κατάγεστε? Είμαι από τη Λεμεσό. Πραγματικά μας έχετε πει πράγματα που δεν είναι καν κατεγραμμένα στο βιβλίο που αναφέραμε πριν. Και κοίταξε, ναι, να δεις, όταν ήρθα εγώ στην Κύπρο, ναι, το είπα σε πάρα πολύ λίγο. Ναι. Κανένας δεν με πίστευε και με κοροϊδεύει.
Και όλα το 93-94 από ό,τι έπεσε ο κομμουνισμός, πολλοί με παίρναν τηλέφωνο και μου λέει, ρε Ανδρέα, συγγνώμη, σε παρεξήγησα. Κύριε Ξενοφόντος, με καταπλήσετε με την έννοια ότι ο Γέρον Παΐσιος σας μίλησε τόσο καθαρά, ακόμα και για το νερό, όπως λέτε, έτσι. Φτάσαμε όταν τώρα. Όταν του ρώτησα, εγώ ναι. Ποιον νερό γέροντα. Ναι. Μου λέει να φύγουμε και κάτι. Ας σας ρωτήσω κάτι. Σας είπε ότι θα καταληφθεί η Κύπρος ολόκληρη. Όχι. Ότι απλά θα αναγκαστεί η Τουρκία να μεταφέρει τα στρατεύματά της στις πηγές έκρηξης. Και όλων των στρατιωτικών υλικών που έχει στην ναι. Κύπρο ναι. θα τα μεταφέρει αλλού για να για τις ανάγκες της. Και όπως φύγατε, λέει μου, το 1974, ναι. θα ξαναπάτε πίσω. Και ότι αυτό το κακό 4 χρόνια πόλεμος θα διαρκέσει. 4 χρόνια θα διαρκέσει. Ναι, και η Τουρκία θα καταστραφεί εντελώς. Και τι ήταν αυτό που σας είπε ότι θα διαρκέσει λιγότερο από ότι ο κομμουνισμός στη Ρωσία. Για ποια λεπτομέρεια. Η ελευθερία της Κύπρου. Ή. Η απελευθέρωση της Κύπρου. Ότι θα γίνει σε λιγότερο χρόνο από όσο. Σε πολύ λιγότερο. Μπορεί να είναι και 60 χρόνια όμως. Ναι, τότε 15 χρόνια έχει. Δεν σας είπε αν θα είστε. Του λέω μάχη 15 χρόνια ρε, δεν έγινε τίποτα. Ναι. Λίγο είναι. Θα είστε ζωντανός, σας είπε αν θα είστε εσείς ζωντανός, να το χαρείτε, να το ζήσετε. Κάποιος άλλος που ήταν παρευρισκόμενος εκεί και σε μεγαλύτερη ηλικία από εμένα, ναι. αυτός θα ήταν εκεί στα 50-55, ήταν και πρόσφυγας, εσύ θα πας στο σπίτι σου λέει. Σας ευχαριστούμε κύριε Ξενοφόντος. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Είναι όλα πολύτιμα που μας λέτε κύριε Ιωαννίδη. Τίποτα, τίποτα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ελίτα μου, εγώ θα πω εκείνα που ξέρω ως συμβολή στο πρόγραμμα και ως προσπάθεια φωτισμού του όλου θέματος. Ακούσαμε συγκλονιστικά πράγματα. Άκουσα και τους τρεις με πολύ προσοχή. Ο Γέρον Παΐσιος είχε, όπως προείπα, ως πνευματικό του πατέρα, αλλά και νονό του, τον Άγιο Αρσένιο. Ήταν από τα φάρσα της Καπαδοκίας και ο Άγιος Αρσένιος έζησε ελάχιστες μέρες, μόνο 40 μέρες στην Ελλάδα και όπως το προείπε θα ταυτίσει ένα νησί και ήταν η Κέρκυρα τότε και μετά μετέφεραν τα οστά του ο Γέρον Παΐσιος στην περιοχή νομίζω της Κόνιτσας, εκεί που ήταν όλοι αυτοί οι πρόσφυγες. Ο Άγιος Αρσένιος είδε την αναγέννηση της Ελλάδος, είδε τη δόξα του ελληνισμού και στην ουσία ο Γέρον Παΐσιος αναλύει μέσα από το έργο του και μέσα από την Άγια Βιωτή του αυτή την προφητεία του Αγίου Αρσενίου. Ότι κάποια στιγμή η Τουρκία θα διαλυθεί όπως διαλύθη και αυτό συμπίπτει με αυτά που λέει ο κύριος Ξενοφόντος. Όπως διελήθη η Σοβιετική Ένωση. Το ανατολικό ζήτημα, δηλαδή η τύχη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν έχει λυθεί. Στην Τουρκία κατοικούν πολλές φυλές, αλεβίδες, Κούρδοι κλπ. Το ανατολικό ζήτημα δεν έχει λυθεί. Και πιστεύω ότι ο Γέρον Παΐσιος, λέγοντας ότι δεν θα χρειαστούν καν πέτρες να ρίξουν οι Κύπροι και οι Τούρκοι θα φύγουν, αυτό συμπίπτει πλήρως με όσα είπε ο Άγιος Αρσένιος. Και για το νερό, ακούσατε τη λεπτομέρεια ναι, που το πόλεμος θα γίνει για το νερό. Όλα με πολύ προσοχή. Τώρα, το ότι θα χρειαστεί να αποσύρει τα στρατεύματα, γιατί θα χρειαστεί κάπου αλλού, ποιος ξέρει αν δεν θα εμπλακεί σε πόλεμο με τη Συρία, με το Ιράκ, με τους Κούρδους. Και η παροιμία που λέει εγώ σε χτίσα φούρνε μου, εγώ θα σε γαλάζω. Η Δύση, το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι μπορεί κάποια στιγμή να θελήσουν να τριχοτομήσουν, αυτά είναι τα σχέδια όπως ακούγονται του δυτικού κόσμου όταν έρθει η ώρα. Κύριε Ιωαννίδη, και ο ρεπορτάζ θέλετε να δούμε στη συνέχεια αφού ακούσουμε και τον κύριο Συρίγο, την μαστηρία του Μιχάλη. Των Τούρκων, του νεοσουλτάνου Ερτογάν. Αυτό είναι ύβρις της αρχαίας τραγωδίας. Καλά, απλά ας μείνουμε πάνω στην αλλά αυτό φέρνει
φαίνει το θόλωμα του νου, την άδεια. Βέβαια είναι. Μιλώ για την πώς λειτουργούν οι νόμοι. Όχι, αυτό το αντιλαμβάνομαι. Απλά εκείνο που προσπαθώ να συνειδητοποιήσω. Μόνο που έχω να κάνω μια παρατήρηση από όλα όσα άκουσα. Καμία προφητεία δεν επαληθεύεται προτού πραγματοποιηθεί. Αυτή είναι η μεγάλη μου παρατήρηση. Γι' αυτό να μην ακούμε πολλά, να ακούμε με τα προσοχής, αλλά να έχουμε τη διάκριση εκείνη που να μας επιτρέπει να βλέπουμε καθαρότερα και διαβιέστερα και μέσα στη σιωπή και την προσευχή. Όταν αγγίζουμε τους γέροντες πρέπει να το κάνουμε με τα φόβου Θεού. Λοιπόν, όμως, στη μαρτυρία ξενοφόντος που ακούσαμε τώρα επαληθεύτηκε η πτώση του κομμουνισμού στη Ρωσία. Αυτό το κρατάμε. Γιάννη Συρίγο, την δική σου άποψη πριν ακούσω, τι να δούμε, την μαρτυρία του Μιχάλη που τον είχε τον γέροντα Παΐσιο όλη την ώρα κοντά του στην αιχμαλωσία που βρισκόταν, τον είχαν απαγάγει, κακοποιεί, ή θέλετε να δούμε και άλλες προφητείες? Ελίτα μου, αν με ρωτάς, τη μαρτυρία του Μιχάλη εγώ την είδα και την ξέρω. Να προχωρήσουμε σε προφητείες. Αν υπάρχουν και άλλες προφητείες. Ωραία, να δούμε τις προφητείες τότε, Ερίκο μου. Να ακούσουμε τον κύριο Συρίγο απάνω. Εσείς είστε ένας τεχνοκράτης, ένας επιστήμονας, όπως τον δόκτορα Βαρδάκα. Η άποψή σας. Εντυπωσιακές φάνηκαν οι εμπειρίες αυτές οι οποίες άκουσα. Δεν μπορώ να ξέρω αν βασίζονται σε κάτι, αν είναι απλά θέμα πίστης ή αν είναι σε κάτι πραγματικό. Θα συμφωνήσω με τον Κλήτο που είπε ότι οι περισσότερες προφητείες επαληθεύονται αφού γίνουνε. Που σημαίνει ότι δεν μπορείς να ξέρεις από πριν και ούτε μπορείς από την αρχή να είναι κάτι 100% ξεκάθαρο. Γι' αυτό και οι περισσότερες είναι έτσι γενικές και αόριστες. Σε αυτό που θα διαφωνήσω είναι ότι πιστεύουμε ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Κατά τη γνώμη μου, εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην καλύτερη περίοδο που θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε. Με την έννοια της κάθαρσης, με την έννοια της κάθαρσης, ότι γιατί να φύγουν τα σάπια, να δομηθούν. Καμία μεγάλη αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αν δεν γίνει κάτι πολύ μεγάλο το οποίο θα φέρει τα πράγματα στον πάτο. Αυτό θα το όλα τα άλλα γίνονται σταδιακά και μικρά. Πιστεύω ότι είναι καλύτερη εποχή και πολλές αλλαγές θα γίνουν για καλό. Είναι τέλος μιας εποχής, δίχως άλλο. Τέλος που βλέπαμε τα πράγματα με τον ηλιστικό, εγωιστικό, εγωκεντρικό μας τρόπο που συνηθίσαμε να τα βλέπουμε και καιρός έτσι να αναδιοργανωθούμε και να καθαρτούμε. Και πληρώνουμε τα αποτελέσματα των λαθών μας, έτσι. Μην πιστεύουμε ξαφνικά ότι υπήρχε κάτι εξωτερικό. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, είναι το τέλος ενός κύκλου. Ενός κύκλου αυτού του κόσμου. Δύο τηλεφωνικές και να πάμε να δούμε το ρεμποστάζ. Ερίκο, να δούμε τις προφητείες που πάνε 7 λεπτά και να το σταματήσουμε λίγο πριν, να μην μας πάρει 7 λεπτά. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω να μιλήσω στην εκπομπή σας. Χαίρομαι που μιλάω αυτή τη στιγμή μαζί σας, κυρία Λίτα. Να είστε καλά. Ήμουν στην Ελλάδα εγώ τότε, το 94-95, δεν θυμάμαι. Ναι. Είχαν κάνει μια εκπομπή, κάποιο κανάλι για τον Πάτερ Παΐσιο. Και μέσα στην εκπομπή αυτή, οι δημοσιογράφοι του κάναν μια ερώτηση για την Κύπρο. Μάλιστα. Προφανώς ο ένας δημοσιογράφος να ήταν Κύπριος, γιατί του είπε, πες μας κάτι για την Κύπρο. Και ο Πάτερ Παΐσιος θυμάμαι που του απάντησε το εξής. Εξιστευτικό, τον κοίταξε και γύρισε και του λέει, άκου παιδί μου, θα σας παρουσιάσουν ένα χαρτί για να το υπογράψετε. Εσείς να μην το υπογράψετε. Ήταν πριν από το σχέδιο ΑΝΑΝ. Βέβαια, το 95. Το 95, ναι. Ναι. Εσείς να μην το υπογράψετε. Ωραία, λέει, έστω το να φροντίσουμε να μην το υπογράψουμε. Τι χαρτί είναι αυτό, ένα απάντησε ο γέροντας. Λέει του, μα οι Τούρκοι όμως είναι να φύγουν. Και γυρίζει πάλι ο γέροντας σκεπτικός και του λέει, μη στεναχωριέστε παιδί μου, οι Τούρκοι θα φύγουν από μόνοι τους. Αυτό το θυμάμαι, κυρία Ελίτα, πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε που μας το λέτε. Να πάρουμε και την άλλη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε πολλά τηλέφωνα από Ελλάδα, Ερίκο. Έχουμε προσεγγίσει, έχουμε προσπαθήσει να τους μιλήσουμε. Ναι, παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε. Είστε στον αέρα, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Και εγώ θα ήθελα να πω κάτι που μου συνέβηκε. Χωρίς να γνωρίζω τον καιρό να πάει ίσιο. Μάλιστα. Πριν πολλά χρόνια διέμενα στη Λάσμακα. Ναι. Και είχα πολλά προβλήματα. Ναι. Και κάποιος πριν να προσευχηθώ στο γέροντα Παΐσιο, τον οποίο δεν γνώρισα.
Και τότε αρχίσα και εγώ να λέω, Γέροντα, θα ρίξετε σε μου, παρακαλώ, βοήθησε μου. Και μια μέρα με πήραν τηλέφωνο κάποιο και μου είπε, είναι ο Γέροντας Παΐσιος, με ζήτησε. Εγώ ήμουν άναυδη, διότι δεν εγνώριζα τον Γέροντα Παΐσιο, ούτε τον είχα ζητήσει από πουθενά. Και του είπα, όχι Γέροντα, δεν θα ζήτησα. Του ευχαρίστησε ο Γέροντας και έκλεισε το τηλέφωνο. Όμως μετά από αυτό το τηλεφώνημα, η ζωή άρχισε να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αυτό πότε έγινε? Αυτό έγινε το 1998. Ήταν εν ζωή ακόμα ο Γέροντας? Όταν πήγα την επόμενη ημέρα στη δουλειά μου και ανέφερα αυτό το περιστατικό, μου είπαν ότι μα ο Γέροντας δεν είναι εν ζωή. Και τους είπα και εγώ, ρε παιδιά, πού θα συνέβησε αυτό το πράγμα. Και το αναφέρατε σε κάποιο γέροντα, σε κάποιο εξομολόγο, να δούμε τι σας είπε? Το είχα αναφέρει πριν ένα χρόνο σε κάποιον κύριο που γράφει κάποια βιβλία για το γέροντα Παΐσι. Μάλιστα. Και τι σας είπε? Δεν θυμάμαι τι μου είπε πριν ένα χρόνο, αλλά του το είχα αναφέρει. Πάντως, κάτι μου είχε πει ότι αυτό είναι ένα θαύμα. Παρακολουθήσατε την μαρτυρία του Μιχάλη που φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας? Όχι, δυστυχώς. Λοιπόν, ο Μιχάλης ήταν ο κύριος που ακούσαμε κάποια στιγμή από την τηλεόραση και από τα δελτία ειδήσεων ότι είχε απαχθεί από κάποιους και ζητούσαν μεγάλο ποσό για να τον δώσουν πίσω στην οικογένειά του. Αν το θυμάστε, είχε λεχθεί ευρέως από τα κανάλια. Λοιπόν, όσο καιρό βρισκόταν σε αιχμαλωσία, Γιάννη Συρίγο, ήρθε ο άνθρωπος εδώ γεμάτος ταπείνωση, μετά από πολύ έτσι που μιλούσαμε για να τον παρακαλέσουμε να έρθει. Όσο καιρό ήταν στην αιχμαλωσία με αυτούς τους τύπου κακοποιούς, δεν ξέρω, γκάγκστες, δεν ξέρω πώς θα τους ονομάσω, ήταν εκεί ο Γέροντας Παΐσιος, ολοζώντανος, με κάποιο τρόπο του μιλούσε και του έδινε οδηγίες και του έδινε θάρρος και δεν τον άφησε ούτε στιγμή. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε και αυτό το ρεπορτάζ μετά που θα δούμε και άλλες προφητείες, Ερικό μου. Να το δείξουμε. Είναι κάτι περίπου αντίστοιχο, κύριε Ιωαννίδη, που συνέβη τώρα με την κοπέλα. Θέλω να πω κάτι για τον Γέροντα Πορφύριο σε σχέση με όλα όσα είπαμε. Παρακαλώ. Που επικυρώνουν αυτά του Γέροντος Παϊσίου ότι θα έρθει η ελευθερία και μάλιστα χωρίς αιματοχυσία. Όταν γινόταν η τουρκική εισβολή το 1974, ο Γέροντας ήταν καθοδό προς το Άγιο Όρος και ήταν περίπου στη Θεσσαλονίκη. Mm. Και εκεί ξύπνησε τους συνοδούς του και τους είπε αυτή τη στιγμή γίνεται εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Και πρόσθεσε με εκείνη τη χαρακτηριστική φωνή του και τώρα να φύγουν οι άνθρωποι να πάνε έξω από τα σπίτια τους μακριά, να ξεριζωθούν πρόσφυγες και ύστερα από κάμποσα χρόνια να χρειαστεί να ξαναγυρίσουν. Το θυμάμαι, κύριε Ιωαννίδη. Το είχα ξαναπεί στο πρόγραμμα. Το θυμάμαι αυτό. Και δεν θα αυτό συμπίπτει πλήρως με τα δύο αυτά του Γέροντος Παϊσίου και με αυτό που είπε ο Γέρον Πορφύριος. Λοιπόν, επειδή αγαπούμε τον τόπο μας, αγαπούμε τα χώματά μας και αγαπούμε κάθε γωνιά, κάθε σπιθαμή της Κύπρου μας. Η αδικία δεν πρέπει να περάσει και η βαρβαρότητα. Παρ' όλα αυτά, ο Γέροντας Παϊσίους λέει ότι πρέπει να μετανοήσετε. Πρέπει να μετανοήσετε. Ζήτησε να γίνουν στην Κύπρο πνευματικές βάσεις. Και το λέει πολύ έτσι. Όχι στρατιωτικές βάσεις, αλλά πνευματικές βάσεις. Ερικό, νομίζω να πάμε να δούμε αυτή την μαρτυρία του Μιχάλη και μετά πάμε στην προφητεία. Να σου δώσουμε τον χρόνο. Είναι έτοιμο? Λοιπόν, το λέει πολύ καθαρά. Πάμε να δούμε την μαρτυρία του Μιχάλη που αξίζει τον κόπο και τον ευχαριστούμε που το μοιράστηκε μαζί μας και επιστρέφουμε για να πάρουμε περισσότερα τηλεφωνήματα. Έχουμε πολλές μαρτυρίες απάνω σε θέματα προφητείων από τον Γέροντα Παϊσίο. Ο Μιχάλης Μιχαήλ έζησε 3 μήνες, όπως λέει, με την παρουσία του Γέροντα Παϊσίου στο πλευρό του. Βρισκόταν στο εξωτερικό και σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής του, ο Γέροντας του φανερώθηκε και, όπως υποστηρίζει, τον στήριξε, δείχνοντάς του πώς να μείνει δυνατός κοντά στο Θεό. Που μου παρουσιάστηκε και τον είδα, έκλαιγα πάρα πολύ και ξαφνικά έχω μια φωνή που μου λέει μην ανησυχείς, είναι δοκιμασία από το Θεό και βλέπω ένα γέροντα αριστερά μου και λέω ποιος είστε.
και μου λέει, είμαι αυτός που σε έκανα και γελούσες και χαιρόσουνα. Διάβαζα όμως προηγουμένως δύο μέρες το βίο του Αγίου, του Γεροντά, και το βιβλίο αυτό το έχει γράψει ο Αθανάσιος Δραγκοβάλης, τον οποίο και ευχαριστώ, που το είχε στείλει η μάνα μου, και όπως βρίσκεται στις πρώτες σελίδες του βιβλίου, ο Γέροντας ήταν ακριβώς αυτός ο ίδιος ο οποίος μου είχε μιλήσει. Και μετά από δύο μέρες μου ξαναπισκέφτηκε δια διαφωνής και μου είπε θα μείνω μαζί σου μέχρι να πάμε στην Κύπρο. Και αυτό έγινε, έμεινα μαζί μου τρεις μήνες. Μιλούσαμε όπως μιλούμε εμείς οι δύο τώρα, προσπαθούσα και έπαιρνα σημειώσεις για πράγματα τα οποία συνέβηκαν αξιοθαύμαστα πράγματα που μου είχαν συμβεί αυτούς τους μήνες που ήταν μαζί μου. Το έναν το αξιοθαύμαστο να σας αναφέρω ότι ξεκίνησα και νύστευα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Και ο Γέροντας μου έμαθε, μου λέει, τεδάστηκε Παρασκευή να μην τρως λάδι. Και του λέω, Γέροντα, αν είχε λάδι εδώ θα έτρωγα. Και μου λέει, όχι, τρως λάδι. Μία μέρα πήγα το πρωί να βάλω μαργαρίνη πάνω στο ψωμί. Και η μαργαρίνη κολυμπούσε, ήταν λάδι. Πόσο είναι λάδι μαργαρίνη. Εγώ δεν το ήξερα. Μιχάλη μου, σε έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλης Μιχαήλ, καλό απόγευμα. Γεια σας, απολογούμε από την πρώτη μας τώρα. Μιλάμε για τον αγαπημένο μας γέροντα, έτσι. Ναι, όπως είπαμε και ο κ. Ιωάννης και ο Νικόλαος προηγουμένως, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τι λέγουμε για τον γέροντα των Παΐστων και ως αυτούς γέροντά του. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί επιτύπωση. Και σήμερα η μέρα που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν περιπτώσεις και περιστάσεις. Ωραία. Εσύ έζησες όμως κάποια πράγματα, Μιχάλη. Εγώ τα πράγματα που τα έζησα ήταν με τη βοήθεια του Θεού. Και πιστεύω ο κόσμος όλος και η χώρα μας, όπως είχε πει και ο Γιώργος παλιά, να μετανοήσουμε για να μπορέσουμε να λυτρωθούμε. Πες μου λίγο. Ναι, και το χρειαζόμαστε αυτόν τον καιρό, μια μετάστροφη. Αλλά Μιχάλη. Να ακούσει τώρα ο κόσμος, αλλά να ακούσουν και ο αρχιεπίσκοπος, οι μητροπολίτες, να ζήσουν στον κόσμο, να κάνουμε πανκύπρια μετάνοια. Επάντως μίλησε και για τους κληρικούς, έτσι, για το ιερατείο, γέροντας Παΐσιος, το έχω κάπου εδώ. Πρέπει να το βρω για να το διαβάσω. Μιχάλη μου, εσύ είχες μια επικοινωνία μαζί του αυτούσια. Που σου έλεγε πράγματα όλη την ώρα, ήταν τηλεπαθητική ή άκουγες αυτή την συνομιλία? Μέσα μου την άκουγα. Ήταν τηλεπαθητική επικοινωνία. Όπως μιλούμε εμείς οι δύο, μιλούσαμε μέσα μου. Ψυχακοή. Δεν τον άκουγες, δεν τον έβλεπες, με συγχωρείς. Τον είδα μόνο μία φορά. Μία φορά, μάλιστα. Μόλις φορά. Που εδραιώθηκε η επικοινωνία. Ναι. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη μου. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ με όλη μου την ψυχή. Εμένα όλα αυτά μου δυναμώνουν την πίστη μου και την πίστη μου στο καλό. Δηλαδή μου δίνουν δύναμη. Υπάρχει άλλη πλευρά, Ελίτα, ναι. Διότι οι γέροντες ήταν άνθρωποι όπως εσύ και εγώ. Ναι. Και είναι στην άλλη πλευρά αυτή τη στιγμή και επικοινωνούν μαζί μας, όπως και οι Άγιοι, και ο Άγιος Νεκτάριος και οι υπόλοιποι. Θα πάμε διαφημίσεις αναγκαστικά, κύριε Συρίγο, θέλετε κάτι να προσθέσετε? Ψάχνω αυτό με τους κληρικούς που είπε, το ιερατείο, ότι θα υπάρχει καθάριση και εκεί. Θα το βρω και θα το διαβάσω μετά, θέλετε κάτι να... Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, έχουμε και άλλες προφητείες να μοιραστούμε μαζί σας. Η έρωτα του οποίου έχει ομολογηθεί από όλους σχεδόν τους Έλληνες, πολιτικούς, στρατιωτικούς, λαϊκούς, μοναχούς, ιερείς, επισκόπους και αυτόν τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, είχε κατά καιρούς μιλήσει σε πολλούς ανθρώπους για ό,τι βλέπουμε σήμερα στο Αιγαίο και για ό,τι θα δούμε σύντομα. Γεμάτος αγωνία και ανησυχία για την πατρίδα, για τα εθνικά μας θέματα, παιδί κι αυτός ξεριζωμένης οικογένειας, από τα φάρασα της Καπαδοκίας, βαπτισμένος από το ίδιο το χέρι του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη, που όπως του υποσχέθηκε θα τον αφήσει στο πόδι του, ο γέροντας Παΐσιος επιδόθηκε αμέτρητες μέρες και νύχτες στην προσευχή, μέχρι να βρει με τη χάρη του Θεού απαντήσεις θεοφώτιστες για το μέλλον της Ελλάδας, των τόπων μας, των αλήτωτων πατρίδων και τα εθνικά μας θέματα. Και αυτές τις απαντήσεις τις έλεγε σε ανθρώπους που είχαν την ίδια με αυτόν μεγάλη, ειλικρινή και βαθιά αγνή ανησυχία για την Ελλάδα μας, την Ορθοδοξία μας, τον Ελληνισμό μας.
Οι Τούρκοι, έλεγε, τα κόλληβα τα έχουν στη μέση τους. Θα πάθουν μεγάλο κακό. Τότε θα επέμβει από πάνω ο Ρώσος και θα γίνει όπως τα λέει η προφητεία του Αγίου Κοσμά. Οι μεγάλοι θα φροντίσουν. Την Κωνσταντινούπολη οι Έλληνες πρέπει να τη φυλάξουν. Κι έτσι ο Θεός θα τη χαρίσει σε εμάς. Θα μας βοηθήσει ο Θεός, γιατί είμαστε Ορθόδοξοι. Σε άλλο σημείο πάλι τονίζει. Η Τουρκία θα διαλυθεί και μάλιστα θα τη διαλύσουν οι ίδιοι οι σύμμαχοι. Οι Τούρκοι έχουν τα κόλληβα στο ζωνάρι τους, έλεγε το 1991. Άντε, άντε, δεν θα είμαι να σε καμαρώσω στην προέλαση, όταν θα προελάβει ο ελληνικός στρατός για την Κωνσταντινούπολη, είπε προς αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας στα 1992. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είχε δίκιο που είπε για τα εξαμήλια, διότι τα εξαμήλια, εξηγεί ο γέροντας Παΐσιος τώρα, δεν είναι ούτε χωριά, ούτε πόλης, αλλά είναι τα 6 ναυτικά μίλια, η ζώνη των 6 μιλίων που περιβάλλει τα παράλια της Ελλάδος και κάθε νησί μας. Εξαμήλι είναι κάθε σημείο που απέχει 6 μίλια από τις ακτές της Ελλάδας, χερσαίες ή νησιώτικες. Εκεί λοιπόν θα γίνει εκείνο που είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Σε άλλο σημείο, ο γέροντας Παΐσιος μιλάει αναλυτικότατα και λέει: όταν ο τουρκικός στόλος ξεκινήσει να κατευθύνεται κατά της Ελλάδος και φτάσει στα 6 μίλια, πράγματι θα καταστραφεί. Θα είναι η ώρα που θα έχουν τα κόλληβα στο ζωνάρι τους. Αλλά αυτό δεν θα γίνει από εμάς. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το εξαμήλι θα είναι η αρχή του τέλους. Μετά θα αρχίσουν όλα τα γεγονότα που θα καταλήξουν στο να πάρουμε την πόλη. Την πόλη θα μας τη δώσουν. Θα γίνει πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Στην αρχή οι Τούρκοι θα νομίσουν ότι νικάνε, αλλά αυτό θα είναι η καταστροφή τους. Οι Ρώσοι τελικά θα νικήσουν και θα πέσει η πόλη στα χέρια τους. Μετά θα την πάρουμε εμείς. Θα αναγκαστούν να μας τη δώσουν. Σε άλλους προσκυνητές ο γέροντας Παΐσιος εξηγεί: οι Τούρκοι θα καταστραφούν, θα σβήσουν από το χάρτη, διότι είναι ένα έθνος το οποίο δεν προέκυψε από την ευλογία του Θεού. Από τους Τούρκους, το 1 τρίτο θα πάει από όπου ξεκίνησαν, στα βάθη της Τουρκίας. Το 1 τρίτο θα σωθεί, διότι θα έχει εκχριστιανιστεί. Και το τελευταίο 1 τρίτο θα σκοτωθεί στον πόλεμο αυτών. Η Τουρκία, εξηγούσε, θα διαμεριστεί σε 3-4 κομμάτια. Ήδη έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Εμείς θα πάρουμε τα δικά μας εδάφη, οι Αρμένοι τα δικά τους και οι Κούρδοι τα δικά τους. Το κουρδικό θέμα έχει ήδη δρομολογηθεί. Αυτά θα γίνουν όχι τώρα, αλλά σύντομα. Όταν θα πάψει αυτή η γενιά που κυβερνάει την Τουρκία και θα αναλάβει η νέα γενιά πολιτικών, τότε θα γίνει ο διαμελισμός της Τουρκίας. Πολύ σύντομα, οι προσευχές που γίνονται κάτω από την επιφάνεια της γης θα γίνονται πάνω στη γη και τα κεράκια που ανάβονται κάτω θα ανάβονται πάνω. Πίστη και ελπίδα στο Θεό να υπάρχει και θα χαρούν πολύ. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα στα χρόνια αυτά. Έφτασε ο καιρός. Σε άλλο σημείο πάλι, εξηγούσε. Οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι θα μας παραχωρήσουν την Κωνσταντινούπολη. Όχι γιατί μας αγαπάνε, αλλά γιατί αυτό θα συμπλέει με τα συμφέροντά τους. Οι Τούρκοι θα κάνουν μόνο μια πρόκληση στην Ελλάδα, που θα έχει σχέση με την Αιγυαλίτιδα ζώνη, και θα μας πιάσει πείνα, θα πεινάσει η Ελλάδα. Και επειδή θα κρατήσει αυτή η μπόρα κάποιο διάστημα, μήνες θα είναι, θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Και άλλη φορά έλεγε πάλι: να έχετε ένα κτηματάκι και λίγο να το καλλιεργείτε. Κοντά σε εσάς θα βοηθήσετε και κάποιον που δεν θα έχει. Σε άλλον εξηγούσε: όταν ακούσεις την τηλεόραση να γίνεται θέμα για τα μίλια, για την επέκταση των μιλίων της Αιγυαλίτιδας ζώνης από 6 σε 12 μίλια, τότε από πίσω έρχεται ο πόλεμος. Ακολουθεί: μετά την πρόκληση των Τούρκων θα κατεβούν οι Ρώσοι στα στενά, όχι για να βοηθήσουν εμάς. Αυτοί θα έχουν άλλα συμφέροντα. Αλλά χωρίς να το θέλουν, θα βοηθάνε εμάς. Τότε οι Τούρκοι για να υπερασπιστούν τα στενά, που είναι στρατηγικής σημασίας, θα συγκεντρώσουν εκεί και άλλα στρατεύματα. Παράλληλα δε θα αποσύρουν δυνάμεις από καταληφθέντα εδάφη. Όμως θα δουν τότε τα άλλα κράτη της Ευρώπης, συγκεκριμένα η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία και άλλα 6-7 κράτη της ΕΟΚ, ότι η Ρωσία θα αρπάξει μέρη. Οπότε θα πούν: δεν πάμε κι εμείς εκεί πέρα, μήπως πάρουμε κανένα κομμάτι. Όλοι όμως θα κυνηγούν τη μερίδα του Λέοντος. Έτσι θα μπουν και οι Ευρωπαίοι στον πόλεμο. Θα βγάλει η ελληνική κυβέρνηση απόφαση να μην στείλει στρατό. Θα κρατήσει στρατό μόνο στα σύνορα. Και θα είναι μεγάλη ευλογία που δεν θα πάρει μέρος. Γιατί όποιος πάρει μέρος σε αυτόν τον πόλεμο, τον ευρωπαϊκό, χάθηκε. Οι Τούρκοι θα μας χτυπήσουν, εξηγούσε σε άλλον προσκυνητή, αλλά η Ελλάδα δεν θα πάθει μεγάλη ζημιά. Δεν θα περάσει πολύ καιρό μετά την επίθεση των Τούρκων στη χώρα μας και τότε οι Ρώσοι θα χτυπήσουν τους Τούρκους και θα τους διαλύσουν. Όπως ένα φύλλο χαρτί που το χτυπάς και διαλύεται, έτσι και οι Τούρκοι θα διαλυθούν. Το 1 τρίτο από αυτούς θα σκοτωθεί. Το 1 τρίτο θα εκχριστιανιστούν. Και το 1 τρίτο θα πάει στην κόκκινη μηλιά. Η χρησιμοποίηση των νερών του Εφράτη για αρδευτικά έργα από τους Τούρκους θα είναι μια προειδοποίηση ότι άρχισε η προετοιμασία του μεγάλου πολέμου που θα ακολουθήσει. Μετά τη διάλυση της Τουρκίας, η Ρωσία θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι τον Περσικό κόλπο και θα σταματήσουν τα στρατεύματά της έξω από την Ιερουσαλήμ. Τότε οι δυτικές δυνάμεις θα δώσουν προθεσμία στους Ρώσους για να αποσύρουν από τα μέρη αυτά τα στρατεύματά τους.
τόσο χρόνο όσο χρειάζεται για να γίνουν τα λάχανα, δηλαδή 6 μήνες. Η Ρωσία όμως δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις της και τότε οι δυτικές δυνάμεις θα αρχίσουν να συγκεντρώνουν στρατεύματα για να επιτεθούν στους Ρώσους. Ο πόλεμος που θα ξεσπάσει θα είναι παγκόσμιος και θα έχει ως συνέπεια να χάσουν οι Ρώσοι. Θα ακολουθήσει μεγάλη σφαγή. Οι μεγαλοπόλεις θα γίνουν παραγκοπόλεις. Εμείς οι Έλληνες δεν θα συμμετάσχουμε στον παγκόσμιο πόλεμο. Η διοίκηση της πόλης από εμάς θα είναι και στρατιωτική και πολιτική, έλεγε το 1991. Εσύ, είπε σε νεαρό φοιτητή του Πολυτεχνείου Ξάνθης, σαν πολιτικός μηχανικός θα συμβάλλει στην ανοικοδόμηση της πόλης, γιατί η πόλη θα ανοικοδομηθεί από την αρχή. Έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, δεν ήθελα τίποτα άλλο. Να με κρατούσε ο Θεός ακόμα λίγα χρόνια στη ζωή, για να έβλεπα την πατρίδα μου μεγαλωμένη. Θα μεγαλώσει. Η Τουρκία θα διαμελιστεί. Ο διαμελισμός αυτός σίγουρα μας ικανοποιεί και μας συμφέρει ως κράτος. Έτσι θα απελευθερωθούν τα χωριά μας, οι αλήτρωτες πατρίδες. Η Κωνσταντινούπολη θα ελευθερωθεί. Θα ξαναγίνει ελληνική. Θα ξαναλειτουργήσει η Αγία Σοφιά. Το πρόβλημα της κατοχής της Κύπρου, κύριε Ιωαννίδη, λέει ο γέροντας Παϊσίος, είναι κατά βάση πνευματικό. Έλεγε σε όλους τους Κύπριους προσκυνητές ότι η Κύπρος χρειάζεται βάσεις, όχι στρατιωτικές αλλά πνευματικές. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς οι Κύπροι να στραφούμε προς το πνεύμα, να αφήσουμε τα υλικά ενδιαφέροντά μας που είναι πάμπολα δυστυχώς και να βλέπουμε τα πράγματα από το ύψος το πνευματικό. Αυτή είναι και η αποστολή των Αγίων, των Γερόντων, της Εκκλησίας γενικότερα. Να οδηγεί τον άνθρωπο στον ουρανό και όχι στα επιγείς και τα υπογείν. Συνεπώς χρειάζεται ένας αναπροσανατολισμός, ελίτε μου, προς τα άνω και να βλέπουμε από ένα ύψος τα πράγματα και όχι από τα χαμηλά. Επειδή θα μιλήσουμε σε λίγο και προσκαλούμε και τους νέους ανθρώπους να μας ακούσουν, κύριε Συρίγο, σχετικά με αυτά τα σχέδια δανειοδότησης νέων επιχειρήσεων σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, εγώ κρατώ αυτό που είπατε πριν, ότι μέσα από την ακαθαρσία και το βούρκο που φτάσαμε υπάρχει αυτή η ελπίδα ότι αφού βλέπουμε την αηδία, είμαστε ένα με την αηδία, έχουμε συμμετάσχει στο να γίνει αυτό το χάος το οποίο ζούμε και βιώνουμε. Πώς μπορούμε έτσι να αντισταθούμε λίγο κατά την άποψη ενός επιχειρηματία, ενός ανθρώπου που σε λίγο θα δώσει έτσι κάποια στίγματα ελπίδας προς τον κόσμο. Να σας πω κάτι, ότι αυτό που είναι πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι ο καθένας μεταφέρει τις ευθύνες σε άλλους. Μας φταίνε οι πολιτικοί, μας φταίνε τα κόμματα. Φταίνε οτιδήποτε άλλο εκτός από εμείς. Ναι. Όσο υπάρχει αυτό, δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή. Θα πρέπει δηλαδή αυτό κάποιο να σπάσει, να καταλάβει ο καθένας ότι έχει μερίδιο της ευθύνης. Όταν λέμε ότι πρέπει κάποιος να στραφεί στο πνευματικό, δεν μπορείς να αποκόψεις το πνευματικό από την ύλη. Mm-hmm. Ο πολιτισμός αποτελείται από δύο κομμάτια. Αποτελείται από το υλικό κομμάτι και αποτελείται από το πνευματικό. Σήμερα έχει χαθεί το πνευματικό και υπάρχει μόνο το υλικό. Θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ώστε να μπορέσει να υπάρχει εξέλιξη στον πολιτισμό μας και εσωτερικά και εξωτερικά. Άρα μας λέτε ευθύνες να αναλάβουμε όλοι απέναντι στο βούρκο που ζούμε και βιώνουμε. Όλοι έχουμε το μερίδιο ευθύνης. Αυτό που παρακολουθούμε τουλάχιστον στην πολιτική σκηνή είναι ότι ο ένας πετάει την ευθύνη στον άλλο. Όπως κάνουμε και εμείς, σε μικρότερο επίπεδο και σε άλλο βαθμό. Και σε διαπροσωπικές μας σχέσεις το κάνουμε. Ελίτα μου, θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο Γιάννης. Το πρόβλημα είναι το καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο έχει οδηγήσει την ανθρωπότητα σε αυτή την κατάντια όλη. Και ο υλισμός. Και το καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο στηρίζεται στην ιδιοτέλεια, στο κέρδος, στον εγωισμό, θα πρέπει να φύγει. Όσο υπάρχει ο καπιταλισμός, και δεν υπάρχει ένας σοσιαλισμός σκανδιναβικού τύπου που υπάρχει ένα μέτρο στα πράγματα, έτσι θα υποφέρει η ανθρωπότητα. Και η μεταξίωση των αξιών, η ηθική, μπορείς να ηθικοποιήσεις, όπως λέει ο Σαρκοζή, το ανήθικο, το ανώμαλο, το άρρωστο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε. Τηλεόρασή σας να χαμηλώσει, αν έχετε την καλοσύνη. Ναι. Σας ακούμε. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Πείτε μας. Χαίρετε, κυρία Λίτα. Ξανά χαίρετε και πάντα χαίρετε. Στις καλεσμένους σας. Ευχαριστούμε.
Ελίτα μου, εγώ δεν θα σου πω για τον Άγιο Μπορτσίριο, θα σου πω για τον Άγιο Δημήτριο. Να ακούσουμε. Είμαι η Στέλλα από την Καλοψίδα. Ναι, κυρία Στέλλα μου. Δεν θυμούμαι πόσες ημέρες, με σηκώστηκα ένα πρωί να πάω στο Περβόλ. Ναι. Βλέπω αν έχει σε ένα ουρανό, και είδα τον Άγιο Δημήτριο με το άλογο το κόκκινο, και μου είπε, Ιδού, έφτασε η ώρα του χωρισμού. Του χωρισμού. Και εγώ εχωρίστηκα και πήγα στη μακαρίσα τη μάμα μου. Λαλό της μανά έτσι και έτσι λαλό, της είδα τον Άγιο Δημήτριο. Λαλή μου, πέτω αλλού κόρη μου, μα πού να το πω. Σε 15 μέρες, 20, γίνηκαμε πρόσφυγες σελίδα. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν αυτό το δώρο. Ευχαριστούμε την κυρία Στέλλα. Ψαλμοφανός, δεν είναι όνειρο. Ναι, το είδατε. Το είδατε. Τον ουρανό που έχετε. Όραμα. Κύριε Ανίδη, το σχόλιο σας. Ναι, η άλλη πλευρά συμμετέχει στα εδώ. Μας το λέτε πάντα και δεν, επειδή δεν το ζήσαμε. Εδώ, ναι. Συμμετέχουν στα εκεί. Συνεπώς, όλες αυτές οι περιπτώσεις που ακούμε από εκατοντάδες ανθρώπους και η αμφίδρομη αυτή σχέση, Ελίτα μου, βοηθούν ένα πράγμα, ότι η Ανάσταση, η αιωνιότητα, η Αθανασία είναι δεδομένα για τον άνθρωπο. Είναι η μεγαλύτερη ελπίδα μας. Καλύτερα από εκεί, καλύτερα από εδώ. Εγώ πιστεύω καλύτερα από εκεί, αλλά εξαρτάται με ποιο οπλισμό θα πάμε και ποιο περιεχόμενο συνείδησης. Κάποτε μου είχε πει ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, τον οποίο υπερεκτιμώ εδώ στο συγκρότημα, ότι από εκεί παίρνουμε αυτά που εδώ δίνουμε. Όσο μαθαίνει κανείς το διδώνει και όχι το λαμβάνει, τόσο το καλύτερο. Είναι αυτό που μας εντάξει ο ίδιος ο Χριστός. Τι είναι η αγάπη. Είναι ένα δόσιμο, συνεχές. Πώς θα σου κάνει εντύπωση, Γιάννη, ότι ο γέροντας Παϊσίος δεν φοβήθηκε το θάνατο, ούτε κανένας μεγάλος γέροντας Άγιος να έχει φοβηθεί τον θάνατο. Όχι, δεν το φοβούνται γιατί προφανώς έχουν κάποια εμπειρία που γνωρίζουν τι συμβαίνει. Επίσης, όλα αυτά τα αρνητικά γεγονότα, τα μελλοντικά γεγονότα που έχουν παρουσιαστεί. Οι προφητείες αυτές. Ναι, με τον τρόπο που έχουν παρουσιαστεί δεν φαίνεται ότι τις έχει παρουσιάσει με έναν αρνητικό τρόπο. Τις έχει παρουσιάσει απλά σαν γεγονότα που θα συμβούν. Τα έβλεπε να συμβαίνουν. Ναι, δεν θα το λέγαμε εμείς, αμάν έρχεται αυτό, έρχεται εκείνο. Το έλεγε με έναν τρόπο φυσικό, ότι απλά θα έρθουν αυτά τα γεγονότα. Τώρα θα διαβάσουμε και λίγες προφητείες περαιτέρω, να ακούσουμε. Εγώ θέλω και τις απόψεις σας, όχι μόνο τις εμπειρίες σας, τις απόψεις σας για αυτές τις προφητείες. Να ακούσουμε τηλέφωνο, παρακαλώ. Γεια σας. Κυρία Λίτα μου, εγώ ήθελα να σας αναφέρω κάτι άλλο. Να ακούσουμε. Το οποίο αξέχαστο θα μου μείνει. Το είχα δει λίγες μέρες μετά την δεύτερη εισβολή. Να ακούσουμε. Έπεσα στενοχωρημένη σε ξένο σπίτι γιατί με προσφυγάς. Ναι. Και ο άντρας μου ήταν αγνοούμενος και έκλαιγα συνεχώς. Βρέθηκα να περπατώ μέσα στα χωράφια. Καθώς πήγαινα, είχα καταλάβει ότι βρίσκουμε στα χωριά του Αποστόλου Ανδρέα. Σε κάποια φάση είδα κάποιον από μακριά, από πολύ μακριά, να έρχεται προς το μέρος μου. Όταν πλησίασε κάποια μέτρα, κατάλαβα ότι ήταν Άγιος. Είδα τα μακριά του ρούχα. Εστάθηκε από μακριά, δεν με πλησίασε και μου είπε τα εξής λόγια. Έναν πρωί θα σηκωθούμε και να λαλούμε «Μα πού είναι οι Τούρκοι?». Αυτό σημαίνει ότι μια ημέρα ξαφνικά θα γίνει το μεγάλο θαύμα. Τίποτε δεν θα γίνει, ούτε πόλεμος, ούτε τίποτε. Ό,τι είπε ο γέροντας Παΐσιος μας λέτε βέβαια, έτσι. Διότι δηλαδή, αν υπολογίσω εγώ σας... ότι είμαι 68 χρονών και μου είπε ότι θα σηκωθούμε, έβαλε τον εαυτό μου μέσα. Ναι. Και θα λέμε, μα πού είναι οι Τούρκοι. Είναι ακριβώς. Σημαίνει ότι κάποια ημέρα ξαφνικά θα γίνει το μεγάλο θαύμα και ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να περιμένει και να προσέχεται. Όπως μας το λέτε, καλή μου, όπως μας το λέτε ακριβώς, το έχει πει και ο γέροντας Παΐσιος. Ναι, ναι. Είναι μια ταυτόσιμη έτσι, ναι, ναι. θέση απάνω στο πώς
θα ελευθερωθεί ο τόπος μας, αλλά μιλάει ο Γέροντας Παΐσιος και για κάποιες καταστροφές πριν, έτσι, ότι η Κύπρος θα δεχτεί ράπισμα. Δεν έχει τίποτε άλλο, μόνο αυτό που σας λέω. Ναι. Αλλά ας πιστέψουμε ότι το χταπόδι για να γίνει καλό χτυπιέται και ναι. ξαναχτυπιέται. Σας εμείς παίρνουμε δύναμη, να παίρνουμε δύναμη με αυτά που μας έρχονται. Σας ευχαριστούμε, καλή μου. Ελίτα μου, προηγούμε να σου πω και κάτι ναι. για τους Τούρκους που θα πάνε στα σπίτια τους. Για μένα το Κυπριακό είναι λιμένο και όλα αυτά είναι εκ του πονηρού που γίνονται. Γιατί είναι λιμένο. Μα οι συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου, τις οποίες υπέγραψε και η Τουρκία, και εμείς και οι Τουρκοκύπροι και η Ελλάς και η Αγγλία ως εγκύτριες δυνάμεις οι τρεις, έχουν την Κύπρο ενιαία και ο κάθε ένας είναι στο σπίτι του. Να πάει να εκείνη στα σπίτια τους και εμείς στα δικά μας. Είμαστε στην Ευρώπη σήμερα. Σας ευχαριστώ, κύριε Ιωαννίδη. Παρακαλώ. Hello, ναι, σας ακούμε. Γεια σας. Ναι, κύριε Λεταμπούλου, σας χαιρετώ το πρόγραμμα σας και τους εκλεκτούς καλεσμένους σας. Θα ήθελα να καταθέσω και εγώ την εμπειρία μου, γιατί είχα την εμπειρία, τη μεγάλη εμπειρία να εκλογήσω και εγώ τον Γέροντα Παΐσιο. Το 1992 είχα βάλει το Άγιο Πάσχα στο Άγιο Νέο, στο Παντοπέδι βασικά και είχαμε πάει έναν απόγευμα εκεί, μαζεμένος ο κόσμος, ήρθε κοντά μας, μας μίλησε για το 666 να προσέξουμε βασικά τα περχόμενα και μας μίλησε ένα αρκετή ώρα. Ένας, δεν μπορούν να μιλήσουν τα παιδιά μου, ένας ο γιος μου έβγαζε συνέχεια φωτογραφίες. Τις φωτογραφίες τις έχω που βγει όλες γύρω, εκεί που καθόμαστε εμείς. Ο Γέροντας, όταν τις εφάλισαν, δεν εφάνηκε πάνω και είναι καμένη εκεί η φωτογραφία του Γέροντα. Ναι, αυτή του Γέροντα. Ναι. Έβγαλε επανειλημμένα φωτογραφίες και τα αρνητικά δεν έβγαν με τον Γέροντα. Αυτό είναι παράξενο. Έκαξε τόση ώρα μισή ώρα μαζί μας και μιλούσε. Είναι παράξενο γιατί είχαμε και χτες κάποιον που ανέφερε για την φωτογραφική του ότι κάει και η φωτογραφία. Άκουσα το πρόγραμμα και χτες, ναι. Πείτε μας. Αυτό ήθελα να καταθέσω. Ευχαριστώ. Να έχουμε την ευλογία του να μας βοηθήσει και στον Κυπριακό και στην οικογένεια. Για το 666 σας είπε κάτι συγκεκριμένα. Θέλω να προσέξουμε. Να το προσέξουμε. Ευχαριστούμε να προσέξουμε ιδιαίτερα το 666. Σας ευχαριστούμε. Να μην υπογράψουμε, λέει, να φαντάζουμε τα φαιτά και τις ταυτότητες. Όταν είχε φτάσει στην Ελλάδα και να γίνει κάτι τέτοιο στην Κύπρο, νομίζω δεν έχει φτάσει ακόμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πάρω και την άλλη τηλεφωνική, παρακαλώ. Χαίρετε. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Μια ερώτηση για τους καλεσμένους σας. Άκουσα ότι ο Γέροντας Παΐσιος εύχονταν να ζούσε όταν θα επιστρέψουν οι Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη. Ανευχόταν. Ναι, είπε ότι ευχόταν να ζούσε αυτή την επιστροφή. Δεν ξέρω, ο κύριος Ανίδης αν γνωρίζει. Ο Ελληνισμός υποφέρει από τους Τούρκους πάνω από 1000 χρόνια. Και ο Γέροντας ευχόταν, μην ξεχνάμε ότι ήταν αλήτρωτος, μικρασιάτης, όπως και εμείς είμαστε αλήτρωτοι σήμερα. Να ολοκληρώσει, κύριε Ιωαννίδη. Να δει την δόξα του ελληνισμού. Ναι. Κάτι θέλετε να προσθέσετε. Η ερώτηση μου είναι, δηλαδή ευχόταν να ζήσει, να δει αυτόν τους πολέμους, τις καταστροφές, για επιστροφή των Ελλήνων στην πατρίδα. Είναι πάνω απ' όλα ο άνθρωπος, πάνω απ' όλα η πατρίδα. Σας ευχαριστούμε. Να απαντήσετε, κύριε Ιωαννίδη. Μιλούσε για ιστορικά γεγονότα, για πολιτικά γεγονότα, τα οποία δηλώνουν ότι η ελευθερία του ελληνικού έθνους είναι επικείμενη και ότι εμείς οι Κύπροι ιδιαιτέρως που είμαστε υποκατοχή έβλεπε το τέλος των δεινών μας. Ωραία. Όπως το είδε και ο Γέρον Πορφύριος. Ωραία. Να πάρουμε για την άλλη τηλεφωνική, παρακαλώ. Ναι. Hello. Σας ακούμε. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω, παρακαλώ, όπως εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε τις δικές μας προφητείες, οι άλλες θρησκείες υπάρχουν προφητείες. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ιωαννίδη, εσείς ως θρησκεολόγος. Βεβαίως υπάρχουν και στις άλλες θρησκείες, και στον Ινδουισμό και στον Βουδισμό και στον Ισλαμισμό. Ασφαλώς δεν είμαστε οι προνομιούχοι εμείς. Και άλλοι λαοί, ο Θεός είναι για όλη την ανθρωπότητα, για το σύμπαν ολόκληρο, και αυτοί οι εγωισμοί θα πρέπει να εκλείψουν και να βλέπουν τους ανθρώπους ως αδελφούς μας,
σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Όμως τα άδικα ούκ ευλογούνται από οποιαδήποτε άλλο θρησκεία. Άλλο η αδικία, ναι, και άλλο το ότι θα πρέπει να βλέπουμε την ανθρωπότητα ως ενιαία και τους ανθρώπους ως αδελφούς. Κύριε Ιωαννίδη, σχετικά με το ότι δεν έβγαινε ο Γέροντας Παΐσιος εύκολα στην... Δηλαδή αναφέρονται από τηλεθεατές μαρτυρίες ότι και εγώ όταν η μορφή δεν έβγαινε στο φιλμ, η φωτογραφία... Κάποιες φωτογραφίες υπάρχουν. Η φωνή δεν ακουγόταν στο κασετόφωνο, μου λέει τώρα ο Ρίκος, έχει δίκιο, το θυμήθηκα. Κάποιες φωτογραφίες υπάρχουν του Γέροντα. Κάποιες φορές όμως και εγώ ήταν. Όπως και του Γέροντα Πορφυρίου, όταν ήδη έκριναν ότι είναι επιτρεπτό και για λόγους πνευματικούς, το επέτρεπαν. Εάν δεν ήταν για λόγους πνευματικούς ή για λόγους επίδειξης ή προβλημάτων τα οποία στο μέλλον μπορούσαν να προκληθούν, δεν ήθελαν να, πώς να το πω, να προωθούν τη γεροντολαγνία και τη γεροντολατρία. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαστε όλοι του Χριστού. Δεν είμαστε των γερόντων ή του Απολλώ ή του Κυφά ή του Παύλου. Είμαστε του Χριστού. Πρέπει να το καταλάβουμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Ιωαννίδη. Κύριε Συρίγο, θα μείνετε μαζί μας για να συνεχίσουμε. Πόσα λεπτά έχουμε, ένα λεπτό, Τι προσκαλούμε τώρα, νέους ανθρώπους? Μπορούν να πάρουν λεπτομέρειες και οι μητέρες, οι πατέρες, οι γιαγιάδες, οι παππούδες για να δώσουν στους νέους που μπορεί να λείπουν. Ναι. Υπέρ παράδειγμα ασκητισμού, φλογερής πίστης και ελπίδας στο Θεό, υπόδειγμα θυσίας και απέραντης αγάπης στον συνάνθρωπό του. Ο Γέροντας Παΐσιος αξιώθηκε θείων δωρεών και θαυματουργικών δυνάμεων σε τέτοιο βαθμό που ενώ επεδίωκε να γίνει αφανής μιμητής του Χριστού, κατέληξε εξακουστό καταφύγιο κάθε πονημένης ψυχής. Όσοι τον γνώρισαν, κατανόησαν πλήρως τι σημαίνει η φράση «Ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού». Τι λέει για τον Γέροντα Παΐσιο, ο υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ιερομόναχος Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης? Και είχα την ευκαιρία να δω πολλά πράγματα υπερφύση, τα οποία έκανε με τη χάρη του Θεού, το μέγεθος και της αγάπης του, αλλά και το εύρος της προσευχής που είχε, έδινε όλη την καρδιά του, έβαζε στη θέση του εαυτού, του έβαζε τον άλλον. Γι' αυτό και η προσευχή του είχε θαυμαστά αποτελέσματα. Δεν έβαζε για να κάνει θαύματα και να τον πούν θαυματουργό, αλλά έλεγε έχει όλη την αγάπη του για τον άνθρωπο. Ποτέ δεν το ρωτούσε, πιστεύεις, δεν πιστεύεις, είσαι χριστιανός, είσαι ορθόδοξος. Εκεί τους φερόταν όλους με τέτοια ευγένεια και μέσα από τη συζήτηση προσπαθούσε να βγάλει κάτι το ωφέλιμο για τον άνθρωπο. Εκεί και έλεγε πάντοτε, εκείνο που τόνιζε να έχουμε φιλότιμο. Τι μαρτυρεί ο πατήρ Ειρηναίος από το Άγιον Όρος για τον Γέροντα? Καταρχάς από την αλληλογραφία που είχε. Επειδή του πηγαίναμε συχνά στην αλληλογραφία, εγώ έβλεπα ότι χώριζε τα γράμματα σε τέσσερα μέρη, σε τέσσερα πάκα, το πω έτσι. Ναι. Το πρώτο πάκο, το πρώτο μέρος, έγραφε απαράδεκτο, επιστρέφεται και μου τα έδωσε να τα επιστρέψω. Ανάνοιχτα τα χώριζε, χωρίς να τα ανοίξει. Τα χώριζε, μόλις τα έβλεπε τα γράμματα και τα χώριζε σε τέσσερα μέρη. Από τα γράμματα. Ναι, απ' έξω, χωρίς να τα ανοίξει. Και εγώ τον παρακάλεσα, λέω, άνοιξε το τουλάχιστον, να δει, μπορεί να φέρουν κάτι σοβαρό οι άνθρωποι. Τέλος πάντων έγραφε απαράδεκτο, επιστρέφεται. Μια φορά, πάση περιπτώσει που κατάλαβε ότι είχε σκανδαλιστεί, μου λέει, ναι, αυτά τα γράμματα που γράφω απαράδεκτο επιστρέφεται, έχουν μέσα χρήματα και επιταγές. Και ο δόκτωρ Νίκος Νικολαίδης είναι ανάμεσα σε εκείνους που μίλησαν για τον Γέροντα Παΐσιο. Εμείς απλώς πήγαμε για να το δούμε εκεί. Μπήκαμε μέσα, κάτσαμε στο αρχονταρίκι του Τίτα, δηλαδή έξω, για να καταπαναδέντρο με κάτι κούτσου. Δηλαδή κάτσαμε εκεί και άρχισε να συμβουλεύει τους φοιτητές. Και τους, τι τους έλεγε? Λέει, δεν θέλω να στενοχωρείτε τους γονείς σας. Ξέρετε πόσο πόνο εσείς προκαλείτε στους γονείς σας όταν διαφωνείτε μαζί τους, όταν δεν υπακούετε στους γονείς σας? Τον ακούαμε. Οπότε σε μια στιγμή λέει, εσύ το άκουσες αυτό που σου λέω? Του λέει, το άκουσες αυτό που σου λέω? Μιλούσε στον ένα και ακούγαν όλοι. Εντάξει, αυτό μετά μου λέει, ξέρεις, εγώ μου έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Ναι. Γιατί πράγματι με τον πατέρα μου πάντα τσακωνόμαστε. Λοιπόν, Γιάννη Συρίγο, είχαμε ανακοινώσει από αρχή, μόλις αρχίσαμε τις εκπομπές μας, ότι νέοι με πρωτοποριακές επιχειρηματικές ιδέες μέχρι 30 ετών μπορούν να απευθυνθούν κοντά σου μέσω της εκπομπής μας και αυτό που ανοίγεται τώρα είναι μια πρόσκληση για όλα τα παιδιά που έχουν πρωτοποριακές ιδέες αλλά δεν έχουν τα χρήματα να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση. Πες μας λίγα λόγια, λέμε ότι σήμερα το ανακοινώνουμε, οι 50 πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο τώρα
δεν θα πληρώσουν ένα ποσό 30 ευρώ που πληρώνουν με την αίτηση. 35, 35 ευρώ. Δεν θα πληρώσουν κανένα ποσό για να εξεταστεί αυτή η αίτηση. Και εσείς αναλαμβάνετε τι. Πες μας έτσι με λίγα λόγια, πολύ απλά λόγια, τετρά όνειρα και σπουδαίες ιδέες. Απευθυνθείτε κοντά μας στην εκπομπή μας, είτε στο συγκεκριμένο site του Γιάννη Συρίγου. Πιστεύμαστε μαζί αύριο την ίδια ώρα. Να είστε πάντα καλά.